Είναι Παρασκευή μεσημέρι, 6 Οκτωβρίου. Αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε φτάσει πια στην τελική ευθεία. Πέρασαν και ακούστηκαν πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα. Όλες οι παρατάξεις, δημοτικές, περιφερειακές, βρέθηκαν κοντά σας σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, σε κάθε μαράση, σε κάθε σημείο, σε κάθε ενορία. Χθες είχαμε ήδη το βράδυ τις δύο ομιλίες, Σάκη Χούλη και Γιάννη Γαλουζή. Σήμερα, να ξέρετε πως το πρόγραμμα λέει πως ο κύριος Γιάννης Μαστροκούκος, υποψήφιος δήμαρχος Καλλιμνίων, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κάλλιμνος Ενότητα Αναγέννηση, θα μας μιλήσει στην κεντρική πλατεία 8 παρατέταρτο. Έτσι θα ξεκινήσουμε λοιπόν να τον υποδεχθούμε εδώ στην τηλεόραση Αιγαίο, γιατί αυτή η στιγμή να κάνουμε ένα μήνυμα απολογισμό όλων αυτών που πέρασαν, όλων αυτών που θέλησε να πει και να μεταφέρει στον καλλιμνιακό λαό, και τον καλωσορίζω. Κύριε Μαστροκούκο, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρίσκω και εσάς. Και χαίρομαι που θα επικοινωνήσουμε με όλο τον κόσμο εντός και εκτός Καλλίμνου και ιδιαιτέρως να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους Καλλίμνιους που είναι διάσπαρτοι ανά τον κόσμο. Έτσι είναι, απευθυνόμαστε σε όλους, σε όλους τους Καλλίμνιους όπου γης, και όλο αυτό το διάστημα σας είδαμε παντού. Έχετε περάσει από όλα τα σημεία της Καλλίμνου, έχετε ακούσει, έχετε αγκαλιάσει τον κόσμο, σας αγκάλιασαν και εκείνοι, τους είπατε τα δικά σας, σας είπαν περισσότερο εκείνοι τα δικά τους, τα παράπονά τους, τα θέματά τους. Πάμε να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό πριν πάμε να δούμε στις προτάσεις σας. Κυρία Κουκιανίνη, πραγματικά είναι η ώρα της συγκομιδής. Ό,τι έσπηρε ο καθένας, κάτι ανάλογο και θα θερήσει. Τουλάχιστον για μας, για μένα προσωπικά, είναι δύσκολο να μπω σε ένα κομμάτι απολογισμού, γιατί όπως καλά ξέρετε, όπως καλά γνωρίζουν όλοι οι συμπατριώτες, πάντα στις επάλξεις. Πάντα ήμασταν παρόντες σε όλα τα θέματα, τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο στα μέσα ενημέρωσης, σωστά, αλλά και στην κοινωνία ολόκληρη έξω, με προτάσεις, με παρεμβάσεις. Όλο αυτό το έργο δεν μπορεί κανείς να το κλείσει σε κάποιες λέξεις ή σε μια τηλεοπτική εκπομπή, σωστά, στο τέλος αυτής της περίοδου. Ό,τι έχει μείνει ως καταστάλαγμα στη σκέψη και στην καρδιά του καθενός, αυτό και θα αποκομίσουμε. Αυτό μου επιτρέπετε, βεβαίως, είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, φτάνουμε επίσης και σε ένα άλλο τέλος που εγώ προσωπικά σας λέω εν τιμή, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ποιο είναι το τέλος αυτό? Ότι κάναμε μία περιοδία, μία πορεία στον κόσμο με μεγάλη χαρά. Δηλαδή το είδαμε πολύ θετικά, χωρίς άγχος. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι εμείς δεν πρόκειται ούτε να προσβάλλουμε, ούτε να κατηγορήσουμε απολύτως τίποτα. Ό,τι έκανε ο καθένας μέχρι εδώ, καλός ή κακός, αυτό είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς δεν θα κοιτάξουμε πίσω και να αναμοχλεύουμε πράξεις του παρελθόντος, αν είναι καλές ή κακές. Εξάλλου ο κόσμος τα ζει. Και να κάνω εδώ μια παρένθεση. Θα έρθει τώρα ο Γιάννης ο Μαστροκούκος αυτή τη στιγμή να πει στον καθένα από μας αν καίνε τα σκουπίδια? Όλοι το ξέρουνε. Θα πει ο Γιάννης ο Μαστροκούκος πώς είναι η κατάσταση της καθαριότητας, πώς είναι η συγκοινωνία, πώς είναι η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, πώς είναι κάθε θέμα που απασχολεί την καθημερινότητα όλων μας? Θα έρθει ο Γιάννης ο Μαστροκούκος και θα πει πόσα έργα είναι σε εξέλιξη και αν γίνονται, αν είναι έργα μεγάλα ή μικρά? Νομίζω ότι όλοι εμείς οι Καλλίμνιοι ξέρουμε τα πάντα. Ερχόμαστε λοιπόν, κλείνει η παρένθεση, και σας λέω ότι κάναμε μια πορεία στον κόσμο πάρα πολύ όμορφη, το χαρήκαμε, γίναμε πολύ πιο έμπειροι, πιστέψτε με.
Έτσι είναι. Πολύ πιο έμπειροι, πολύ πιο πλούσιοι σε γνώσεις και γι' αυτό, για αυτή την ανταπόδοση, εγώ νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους τους Καλυμνιούς, όλες τις Καλυμνιές, γιατί μας δέχθηκαν με πολύ ωραίο τρόπο, φιλικό, και μιλήσαμε. Mm-hmm. Μας στις ομιλίες που κάναμε, και σας θυμίζω την ομιλία στην Παναγία του Χωριού ήταν όλη συγκινητική, και αυτό για μας είναι μεγάλη δέσμευση. Έτσι είναι όπως το λέτε, και εμείς το ίδιο διαπιστώνουμε έξω στον κόσμο που μιλάμε, ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι και τα προβλήματα όλα δικά μας είναι, και τα ζούμε και τα ξέρουμε και πρέπει να τα λύσουμε, αλλά και την επόμενη μέρα εδώ θα είμαστε για να κοιτιόμαστε και να λέμε καλημέρες, και πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο, οπότε πιο συγκεντρωμένοι και με καλύτερες συνεργασίες να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Θα σας πω λοιπόν δύο πράγματα. Παρακαλώ. Είπατε για συνεργασίες και είπατε και για την επόμενη μέρα. Ε. Και για τα δύο μέσα είμαστε και συμφωνούμε. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα πρέπει πλέον να πάψουν αυτές οι έρηδες. Στο. Αυτές οι αντιπαραθέσεις. Η Κάλυμνος δεν αντέχει άλλη αντιπαράθεση. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Τα προβλήματα είναι κοινά, γιατί ζούμε εδώ και εμείς και τα παιδιά μας. Mm-hmm. Πάμε στις εκλογές παραταξιακά. Κάποιος θα είναι πρώτος, κάποιος θα είναι δεύτερος. Ό,τι αποφασίσει ο κόσμος. Όμως, από κοινού και με ομόνοια, θα πρέπει ο καθένας από τη δική του θέση να προσφέρει τη θετική του άποψη, τη θετική του άβρα. Και να σας πω, κυρία Κουκιαίνη και αγαπητές συμπατριώτησες και συμπατριώτες, ότι εάν εμείς οι Καλύμνοι, έστω και για λίγο, αυτή την πενταετία, εμείς ενωθούμε, έχουμε τέτοια δύναμη ως λαός που μπορούμε σε λίγα χρόνια να κάνουμε τόσο πολλά όσο θα χρειαστούν άλλες τοπικές κοινωνίες χρόνια ολόκληρα για να κάνουν αυτά που θα κάνουμε εμείς σε μικρό χρονικό διάστημα, αρκεί να υπάρξει σύμπνοια, ομόνοια, διότι η Κάλυμνος βρίσκεται σε πολύ δυσμενή θέση, το ζούμε εμείς και έχουμε και μέτρο σύγκρισης με τα υπόλοιπα νησιά, τα οποία προοδεύουν, και εμείς τέτοιο δυναμισμό έχουμε φτάσει σε σημεία απογοητευτικά. Και πρέπει να ζήσουμε εδώ εμείς και τα παιδιά μας. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό τουριστικό αναρριχητικό κομμάτι και επισκεψιμότητας αυτή την ώρα, κύριε Μαστροκούκο. Το θέμα είναι ότι τα εσωτερικά και καθημερινά προβλήματα, αυτά που ανεβάζουν την ποιότητα, αυτά που θα κάνουν τον ξενό να ξανάρθει, αυτά όλα είναι που πρέπει να κοιτάξουμε, έτσι δεν είναι? Από το νερό, από τον καπνό, από το δικοδίκτυο, από το νερό που δεν έχει στις βρύσεις του, από την ποιότητα του νερού, από χίλια δυο πράγματα, τα οποία τις φυσικές ομορφιές τις έχουμε, έτσι δεν είναι? Η Κάλυμνος είναι πανέμορφη, έχει τόσα να προσφέρει στον ξένο. Αυτά λοιπόν θέλουν ένα συντονισμό και όντως μπορεί να εκτοξευθεί. Κυρία Κουκιαίνη, έχουμε ένα τόπο ο οποίος είναι πανέμορφος. Η φύση, ο Θεός μας πρίκησε. Μας πρίκησε όντως. Εμείς τον κακοποιούμε τον τόπο μας. Θα μπορούσε η Κάλυμνος να ήταν πρότυπο. Δεν μπορεί παράδειγμα. Εγώ δεν θα είμαι ικανοποιημένος ως δήμαρχος όταν πάψει να καίει ο σκουπιδότοπος. Και μαζί μου, και σας το λέω και σας κοιτάζω στα μάτια, ο σκουπιδότοπος θα πάψει να καίει. Και θα γίνουν και οι ενδιάμεσες ενέργειες. Θα αναθέσουμε σε μεγάλη εταιρεία την ανακύκλωση. Να γίνει στην Κάλυμνο όπως γίνεται παντού. Σε εμάς γιατί να μην γίνει? Ναι. Υστερούμε σε τίποτα? Έπρεπε ήδη να έχει αρχίσει. Βεβαίως. Θα γίνει η δαιματοποίηση έως ότου ολοκληρωθεί ο χώρος υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων. Και για να επανέλθω στο ερώτημά σας που είπατε για την αναρρίχηση και όλα αυτά τα καλά της Καλύμνου, σας λέω ότι είμαστε περίπτωση. Ενώ έχουμε την μεγαλύτερη περίοδο τουριστική, δεν μπορούμε να ζήσουμε τον πληθυσμό μας.
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Λείπει από την Κάλυμνο η κεφαλή, η Δημοτική Αρχή, που θα έχει ένα σοβαρό προγραμματισμό, μία σοβαρή στόχευση και μία αποτελεσματικότητα, η οποία πρέπει να είναι άμεση για να λύσουμε τα προβλήματα του χθες και να προχωρήσουμε στο παρόν και στο μέλλον. Και η Κάλυμνος έχει τα πάντα. Ξέρετε, και δεν θέλω να μπω σε, ούτε σε υποσχεσιολογία, ούτε σε παροχολογία. Θα σας θυμίσω ότι εφαρμόσαμε μια άλλη μέθοδο επικοινωνίας. Για τα θέρμα φέραμε τον αντιπρίτανη του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κάλυμνο για να αναδείξει την ιαματική ιατρική, την ιαματική θεραπευτική ιατρική και όλες τις πτυχές, για να δούμε ότι έχουμε θησαυρούς οι οποίοι είναι αναξιοποιητοί και περιμένουν την ώρα που θα αξιοποιηθούν. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πολλά, γιατί η Κάλυμνος διαθέτει τα πάντα. Και μια και μου θίξατε τον τουρισμό, τα πάντα διαθέτει. Θέλετε αναρρίχηση? Θέλετε να πάμε στην κατάδυση? Θέλετε να πάμε στον περιπατητικό τουρισμό? Θέλετε να πάμε στο σπηλαιολογικό τουρισμό? Θέλετε να πάμε στη γαστρονομία? Θρησκευτικό. Θέλετε να πάμε γύρω από τον αγροτικό τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα? Έχουμε μια μελισσοκομεία η οποία γράφει ιστορία παντού. Έχουμε ένα αλλιευτικό στόλο απίστευτο. Έχουμε ένα πρωτογενή γενικό τομέα που μπορεί να μεγαλουργήσει. Ναι, να πιστοποιήσουμε και το μέλι μας. Βεβαίως. Απλά εμείς ως Δημοτική Αρχή θέλουμε να κάνουμε δουλειά. Εξεκαθαρίζω. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά. Δεν θέλουμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε μια από τα ίδια που έχουμε τη συγκεκριμένη αποτελεσματικότητα. Αν είναι έτσι, ας ψηφίσετε άλλους. Εμείς θέλουμε να μας δείχνετε πραγματικά με το δάχτυλο και να λέτε μπράβο στα παιδιά, αυτοί ενδιαφέρονται για την Κάλυμνο. Έχουμε λοιπόν πολύ, πολύ διάθεση για δουλειά. Έχουμε πολύ μεράκι. Θέλω να σας πω ότι, επειδή ρωτήσετε κυρία Κοκκέινη για την επόμενη μέρα και δεν το ξέχασα, εμείς την επόμενη μέρα δεν θέλουμε να κλειστούμε στο Δημαρχείο. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, αλλά θα είμαστε Δημοτική Αρχή που θα επισκέφτεται την κάθε γειτονιά. Να ζει από κοντά τον παλμό της κάθε Καλυμνιάς, του κάθε Καλύμνιου και πώς εκείνος βιώνει το δικό του πρόβλημα. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν στη γειτονιά έχει ανάγκη έστω από ένα φως ή από ένα κάδο ή οτιδήποτε έχει ανάγκη, γι' αυτό είναι το πρόβλημά του. Όταν μεταφερθεί στο γραφείο, στο δήμαρχο, που ασχολείται με χίλια δυο πράγματα, δεν θα του δώσει την πρέπουσα σημασία, ο κόσμος θα ταλαιπωρείται, ο δήμαρχος και οι σύμβουλοι θα είναι στον κόσμο τους, κάπου αλλού, και έτσι η κοινωνία θα συνεχίζει στην καθημερινότητα με πολλές, πολλές δυσκολίες. Ο δήμαρχος λοιπόν και η Δημοτική Αρχή πρέπει να ασχολείται με τα σοβαρά προβλήματα των έργων της ανάπτυξης, αλλά και της καθημερινότητας, που τη γνώση την παίρνει κανείς όταν βγει στη γειτονιά. Δεν ξέρω αν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να πω στον κόσμο. Επιγραμματικά θα μπορείτε να μας πείτε. Ωραία, τα θέλω σημεία. Θέλω να πω στον κόσμο. Επειδή ξέρετε πολύ καλά ποιοι είμαστε, ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η δική μου στάση, η δική μου πορεία γενικώς μέσα στην κοινωνία και ως άνθρωπος και ως πολιτικός, ως οικογενειάρχης, δεν χρειάζεται να συστηθούμε. Ξέρετε ότι έχω ένα ψηφοδέλτιο πάρα πολύ καλό και μπορείτε να κάνετε επιλογές σύμφωνα με τα δικά σας κριτήρια. Θέλω να σας πω, αυτή τη φορά να ψηφίσουμε, αν αποφασίσετε ότι ο Γιάννης ο Μαστροκούκος αξίζει να δοκιμαστεί, να το κάνετε. Και να μας ψηφίσετε δυνατά όλη η οικογένεια.
μην μοιράσετε τους ψήφους. Γιατί καταλαβαίνω το πρόβλημα, ότι μπαίνει μια οικογένεια μέσα στην άλλη. Το κατανοώ. Όμως υπάρχει πρόβλημα με τέτοια όρεξη, με τέτοια διάθεση, με τέτοια εμπειρία που έχουμε και θέληση, πρέπει να μας δοθεί η ευκαιρία. Η Κάλυμνος θα κερδίσει. Γι' αυτό λέω ξεκάθαρα, ας μην ψηφίσουμε φιλικά ή οικογενειακά, ας δώσουμε την ευκαιρία στην παράταξη να διοικήσει, διότι πρέπει οι εκλογές να τελειώσουν την πρώτη Κυριακή. Θα το έχετε πει στις ομιλίες σας. Ναι, ναι κυρία Κουκκίνη. Και αν σας ρωτούσε κάποιος κύριε Μαστροκούκο, έτσι για να το κλείσουμε με την γενικότερη προτροπή, και οι υπόλοιπες παρατάξεις και οι άνθρωποι της αγκαλιάστηκαν, υπόθηκαν πράγματα, παράπονο, μετέφερε ένθεν και ένθεν ο καθένας στα δικά του. Σε τι υπερέχει η παράταξη του Γιάννη Μαστροκούκου, η ομάδα του, ώστε να δώσει? Ευχαριστώ για την ερώτηση και σας λέω λοιπόν με τη μία και στην ευθεία. Οι κάποιες παρατάξεις που διεκδικούν τον Δήμο έχουν δοκιμαστεί. Έχουν κρυθεί και πιστεύω ότι ο κύκλος έχει τελειώσει, γιατί για όλους μας υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Και όταν κατεβαίνεις, όταν διοικείς, είσαι δήμαρχος και απορρίπτεσαι, σημαίνει ότι τελειώνεις, κατά την εκτίμησή μου. Το ίδιο θα πράξω και εγώ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, εγώ δεν ήμουν ποτέ δήμαρχος, αλλά είμαι ο μόνος ο οποίος κουβαλά έχει μια τεράστια εμπειρία. Και η Κάλυμνος δεν μπορεί να περιμένει, δεν μπορεί να κάνει πειραματισμούς. Αυτή τη στιγμή, όταν ο Γιάννης ο Μαστροκούκος μπει στο Δήμο, να είστε βέβαιοι, συμπατριώτεσες και συμπατριώτες, ότι ξέρουμε από πού να αρχίσουμε, πού να πάμε και πού να τελειώσουμε. Γνωρίζουμε όλο το σύστημα της λειτουργίας του Δήμου, γνωρίζουμε το σύστημα της περιφέρειας, γνωρίζουμε τον τρόπο αξιοποίησης των Υπουργείων και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι τα σπούδασα στην καθημερινότητα. Τα σπούδασα με την ευκαιρία που μου έδινε ο κόσμος να με εκλέγει Δημοτικό Σύμβουλο τόσες τετραετίες. Άρα αυτή η εμπειρία στη συγκεκριμένη στιγμή την διαθέτουμε μόνο εμείς. Και το τρίτο είναι ότι υπάρχει μέσα στο ψηφοδέλτιο μια σπουδαία σειρά ανθρώπων που μπορούν να ασκήσουν διοίκηση από την πρώτη στιγμή. Γιατί ήταν σε πολλούς φορείς, σε πολλούς τομείς και είναι και αυτοί έμπειροι ο καθένας στο δικό του χώρο. Και αν θέλετε, είναι και ο χαρακτήρας τέτοιος. Εμείς δεν είμαστε για λόγια και γι' αυτό δεν σε έχω κάνει και σειρά θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο, θα κάνω το παράλληλο και να υπόσχομαι πράγματα. Εξάλλου, πάρτε το πρόγραμμα, διαβάστε το και θα δείτε πώς σκεφτόμαστε και ποιες είναι οι κατευθύνσεις μας. Αυτό όμως που θα σας πω είναι ότι υπάρχει ενσυναίσθηση. Υπάρχει κατανόηση. Δεν μιλάμε μόνο, αλλά ακούμε. Και τα λόγια, εμείς θα κάνουμε πράξεις. Και αυτή θα είναι η μεγάλη μας διαφορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη και θα σας ακούσουμε εννοείται απόψε στην κεντρική πλατεία Καλύμνου. 7.30 να είμαστε καλύτερα, γιατί θα συγκεντρωθεί ο κόσμος, αγαπητοί μου φίλοι, ώστε 8 παρατέταρτο να ξεκινήσει η πρώτη τελική πολιτική ομιλία του κύριου Γιάννη Μαστροκούκου στην κεντρική πλατεία Καλύμνου. Θα καλέσω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου σήμερα στις 8 παρατέταρτο, μέρα Παρασκευή, μιλάμε στην κεντρική πλατεία του νησιού μας. Καλώ όλους, όλες τις συμπατριώτισσες,
όλους τους συμπατριώτες να έρθουν, να μας ακούσουν, να αποφασίσουν ό,τι εκείνοι νομίζουν ότι πρέπει να πράξουν την Κυριακή. Και θα κάνω και μία παράκληση. Μην αφήσετε άλλους να αποφασίσουν για σας, χωρίς εσάς. Όσο πικραμένοι κι αν είσαστε, όσο απογοητευμένοι κι αν είσαστε από την υπάρχουσα κατάσταση, όπως και εμείς είμαστε απογοητευμένοι, ελάτε όλοι να ψηφίσετε, γιατί πρέπει να εκφραστούν όλοι στην κάλπη. Αυτό εξάλλου είναι και η δημοκρατία. Καλή δύναμη, κύριε Μαστρακούκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ τον κόσμο για όλη αυτή τη γνώση και τη χαρά που μας έδωσε στις περιοδίες. Μας έκανε πιο πλούσιους. Ευχαριστώ είναι. Πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Και εγώ. Αγαπητοί μου φίλοι, ακούσατε. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί καταλαβαίνετε, προσπαθούμε να τα ισορροπήσουμε όλα, καθότι είναι η τελευταία μέρα που μπορούμε να παρουσιάσουμε τους υποψηφίους μας. Αυτή η σημερινή μέρα, αγαπητοί μας φίλοι, έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, γιατί είναι η τελευταία ημέρα επαφής μέσα από την εκπομπή 90 λεπτά Κάλυμνος της τηλεόρασης Αιγαίου με τους φίλους μας συμπατριώτες υποψηφίους που βρίσκονται εδώ και που δειλά-δειλά έτσι ξεκινάμε να σας μεταφέρουν τα σχόλια, τις επισημάνσεις τους, τις προτάσεις τους. Προηγήθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Γιάννης Μαστροκούκος και τώρα σιγά-σιγά ελάτε να περάσουμε στην επόμενη παρουσία, που είναι η γνωστή συμπατριώτησά μας και αγαπητή Ιωάννα Μελά. Είναι καθηγήτρια μουσικής, το ξέρετε, έχετε βρεθεί σε άπειρες εκδηλώσεις, είτε δικές της είτε που συμμετείχε. Και βεβαίως υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του Δημήτρη Διακομιχάλη, Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής. Καλώς ήρθατε, κυρία Μελά. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που σας βλέπω. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να σας γνωρίσουν και άλλοι φίλοι. Τηλεθεατές, συμπατριώτες, ψηφοφόροι. Βέβαια, σίγουρα πάντα υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που δεν ξέρει πολλά. Και αν θέλετε, να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, να τους πείτε, να τους συστηθείτε. Βεβαίως. Γεια και χαρά σε όλο τον κόσμο. Γεννήθηκα λοιπόν στη Νέα Υόρκη της Αμερικής από καλύμιους μετανάστες γονείς. Ο Θεός με ευλόγησε στον τομέα της μουσικής μέσω του πνευματικού μου πατέρα, του πατέρα Λυπηδίου. Σπούδασα στη Ρόδο, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα εν μέρη, γιατί το πρώτο μου πτυχίο το πήρα από το ελληνικό οδείο, που ήταν παράρτημα στη Ρόδο, οπότε εν μέρη βρέθηκα και στην Αθήνα κάποια στιγμή. Απέκτησα πτυχία ανωτέρων θεωρητικών της μουσικής, πιάνου, μονοδίας, κλασικού τραγουδιού. Διδάσκω μουσική, έχω διδάσκει στο Δημόσιο ΙΕΚ Καλύμνου, μουσικοκινητική αγωγή, στις βοηθούς βρεφονηπιοκόμου, που είναι μουσική αγωγή για τη βρεφική ηλικία. Γράφω στίχο και μουσική, προσπαθώ δηλαδή. Έχω γράψει πρόσφατα και ένα τραγούδι για την Παναγία, στο αναγνωστήριο το παρουσίασα, το καλοκαίρι. Ναι, ήμασταν εκεί. Τραγουδάω σε συναυλίες και ταβέρνες που, εκεί που με συναντάτε. Βέβαια. Αλλά ξέρετε, η χαρά είναι ότι εσείς μπορεί να έχετε αυτές τις πολύτιμες γνώσεις και το ταλέντο, αλλά δίνετε την ευκαιρία τώρα πια και σε αυτούς που ίσως δεν θα είχαν μία διέξοδο στην Κάλυμνο να έρθουν στους δικούς σας επαγγελματικούς χώρους της σχολής και να αναδείξουν και εκείνοι το δικό τους έτσι, ταλέντο, τη δική τους χαρά, είτε το ό,τι και αν είναι. Ακόμη και σε ερασιτεχνικό επίπεδο, έτσι, να θέλουν να διδαχθούν και να βελτιωθούν, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι χαρά μου να έρχονται στο χώρο μου ταλέντα της μουσικής και να προσπαθώ με τον τρόπο μου να τα κατευθύνω, να τα βοηθήσουν να ανοίξουν τα φτερά τους. Και πραγματικά έχουμε επιτύχει πάρα πολλά πράγματα με τα παιδιά από την Κάλυμνο, από όλες τις ηλικίες. Έχουμε ταξιδέψει και στην Αθήνα, τα παιδιά έχουν πάρει μετάλλια, Εύη μου. Χρυσά μετάλλια, ασημένια μετάλλια, ασημένια μετάλλια. Τραγούδησαν στο Ελαφρό Τραγούδι και έχουν πάρει και πτυχία. Δηλαδή έχουν βγει καθηγήτριες μουσικής. Ναι, έχουμε δει την εκδήλωσή σας και ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε όμως τώρα να δούμε και τον πολιτικό στίβο εδώ. Καθότι ήδη έχετε βρεθεί στις γειτονιές, όπου πήγατε με την παράταξη και έχετε αποκομίσει, φαντάζομαι, μια εικόνα έτσι, του Καλύμνου, του νησιώτη εκεί, παντού, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε ενορία.
Ποια ήταν αυτή? Ήταν καταπληκτικά για μένα. Ο κόσμος είναι πολύ φιλόξενος. Χαίρομαι πάρα πολύ για την καλή είναι και αυτή η φιλοξενία. Μας άνοιγαν τις πόρτες με χαμόγελα. Μας ευχόντουσαν καλή επιτυχία και αυτό πραγματικά με χαροποίησε ιδιαίτερα. Έτσι είναι. Αυτή είναι η νοοτροπία του νησιού, η ιδιαιτερότητα και χαιρόμαστε πολύ που εξακολουθεί να υπάρχει σε δυνατό μεγάλο βαθμό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, πάμε να δούμε τώρα. Είστε κοντά στον Δημήτρη Διακομιχάλη. Πάει να πει ότι δεχθήκατε την πρόσκληση, είχατε μια ταύτιση απόψεων. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Να σας ακούσουμε. Ναι, ωραία. Δέχτηκα την πρόταση από τον κύριο Διακομιχάλη. Θέλω να μιλήσω για τον κύριο Διακομιχάλη, να πω ότι είναι ένας έμπειρος δήμαρχος. Έχει εκλεγεί 4 φορές. Γνωρίζοντάς τον περισσότερο καθημερινά, επειδή είμαστε στο γραφείο του, βλέπω ότι είναι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, απλός άνθρωπος, εργατικός και ακόμα έχει να προσφέρει πάρα πολλά στην Κάλυμνο. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει οργάνωση στην παράταξη, δεν είναι τυχαία τα πράγματα, υπάρχει σοβαρότητα, πειθαρχία και εγώ το έχω συνηθίσει μέσω της μουσικής και μου αρέσει όλο αυτό το... Ναι. Όλη αυτή η κατάσταση. Ναι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και το δικό σας κομμάτι, αυτό του πολιτισμού, έτσι. Ναι, βεβαίως. Που σίγουρα σαν ομάδα, προχθές είχαμε ακούσει και τον Νίκο Κούρο, ναι, τον καταξιωμένο μουσικοσυνθέτη. Ναι. Ο οποίος μας έδωσε έτσι τους ρόλους που θα έχετε πιο κάτω. Είμαστε μια καλή ομάδα. Ο κύριος Νίκος Κούρος, η κυρία Ευαγγελίστρια Λελέκη, ο κύριος Νικόλαος Ζαγοριανός, εγώ, η Ρένα η Μαγκάκη, που είχε ασχοληθεί με τον πολιτισμό την προηγούμενη τετραετία. Ναι, ναι. Και εμείς είμαστε δίπλα της. Το πρώτο μας όνειρο σχέδιο, να το πω έτσι, είναι να βρεθούμε στις γειτονιές της Καλύμνου, να παίξουμε μουσική, να δώσουμε ζωντάνια στις γειτονιές αυτές. Εγώ φαντάζομαι την Ερμού, που σίγουρα έχουμε πάει όλος ο κόσμος, στην Αθήνα, που έχει πάρα πολύ κόσμο. Παίζουν μουσική του δρόμου στους δρόμους, ναι, και ξέρετε, κλόουν, ακορτεόν, λατέρνες και τα λοιπά, δηλαδή φαντάζομαι έτσι πολύ όμορφα πράγματα. Πραγματικά έχουμε όρεξη και θέλουμε να τα υλοποιήσουμε. Ξέρεις αυτό, φαντάζομαι ότι γιατί έγινε σε ένα μικρό βαθμό τα προηγούμενα χρόνια, ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό, δηλαδή να πάω πίσω γύρω στα 10-15 χρόνια, ίσως να ήταν και Δημαρχία Ρούσου. Ναι. Όταν κάποτε ο Μικές Κουλιανός με, ναι, το Σάκη το Λελέκη, ναι, 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 περπάτησαν πάνω εκεί οι Παπαντή, Ευαγγελίστρια και του συνόδευσα, ήμουν και εγώ εκεί. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, θυμάμαι τι ακριβώς έγινε. Ναι. Όταν ακριβώς άνοιγαν οι πόρτες στα παράθυρα, mm-hmm, όταν έβγαιναν οι γυναίκες και είτε σιγοτραγουδούσαν και εκείνες μαζί τους, ή τους έλεγαν μη φύγετε, μείνετε κάπου εδώ, ή τους έλεγαν να γίνεται αυτό σε τακτικά διαστήματα, έτσι, να τους δίνει, να τους αναπτερώνει το ηθικό. Το χάρηκαν πάρα πολύ. Ναι. Στην πορεία πρόσφατα, ίσως και πέρσι ξανά να το ξανάκανε, ναι, ήταν η Κέτη Κουλιά, αν θυμάστε. Ναι, 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 το θυμάμαι, ναι. Άρα λοιπόν είναι ένα γεγονός, ένα συμβάν που έγινε και πέτυχε. Ναι. Το θέλουν λοιπόν, το θέλουν οι συμπατριώτες μας, γιατί όχι λοιπόν να μην τους χαρίσετε εσείς που έχετε αυτό το ταλέντο το θεϊκό, το φυσικό, και μπορείτε να το μεταφέρετε μέσα από μελωδίες όμορφες, γνωστές και αγαπημένες. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα κάνουμε, βεβαίως, είναι, το έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο, είναι η ίδρυση ενός μουσικού σχολείου. Εγώ το έχω προτείνει αυτό. θέλω να πω ότι πρόσφατα, το 2015, ιδρύθηκε μουσικό σχολείο, μουσικό γυμνάσιο συγκεκριμένα, ναι, στην Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Και αυτό έγινε με τη μέρημνα του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλεξάνδρου Δερμεντζόπουλου και φυσικά τη βοήθεια του Δημάρχου. Mm-hmm. Θα είναι πάρα πολύ όμορφο τα παιδιά να έχουν μια δωρεάν παιδεία. Η δουλειά που γίνεται σε ένα μουσικό σχολείο είναι τεράστια. Δεν είναι, άλλο δηλαδή είναι το ΟΔΙΟ και άλλο ένα μουσικό σχολείο. Γιατί τα παιδιά καθημερινά ασχολούνται με τη μουσική, ναι, και αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Επίσης μπορούν να, τα υποχρεωτικά μαθήματά τους είναι ο ταμπουράς και το πιάνο. Να μάθουν δηλαδή αυτά τα δύο βασικά όργανα. Mm-hmm. Φανταστείτε, δηλαδή σε εμάς έρχονται και επιλέγουν ένα όργανο. Στο μουσικό σχολείο τα υποχρεωτικά όργανα, μουσικά όργανα, περισσότερα, είναι ο ταμπουράς και το πιάνο. Ναι, mm-hmm, και όλα τα άλλα θεωρητικά. Ιστορία της μουσικής, μορφολογία της μουσικής, ευρωπαϊκή μουσική, αρμονία, βυζαντινή μουσική, όλα αυτά υπάρχουν σε ένα μουσικό σχολείο.
Και πραγματικά ήταν όνειρό μου από παλιά αυτό και το έχω πει και ήταν πάρα πολύ δεκτικός ο κύριος Δήμαρχος να βρούμε ένα χώρο κατάλληλο και να πραγματοποιηθεί. Πάντως να πω ότι εμείς στα παιδικά χρόνια ζήσαμε, τώρα βέβαια μπορεί να μπαίνει η γλώσσα, η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική και πολύ σπουδαίο είναι, αλλά ζήσαμε εκ του δημοτικού να υπάρχει και μία ώρα την εβδομάδα. Υπήρχε τότε δηλαδή που ήταν μία ώρα που γινόταν αυτό. Έτσι. Υπάρχει στα σχολεία. Για τα τραγούδια, βεβαίως. Μάλιστα τώρα να θυμίσω λίγο εποχή Μπουφίδη που ερχόταν για να δει, για να γνωρίσει, να ακούσει τα παιδιά ποιοι είχαν καλές φωνές. Ναι. Είναι πολύ καλό να γίνει, γιατί όχι. Μακάρι, γιατί όχι. Ανοίγονται νέοι ορίζοντες, νέα φτερά. Μακάρι και το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Θα προσπαθήσουμε μόλις μας τις δυνάμεις να τα πραγματοποιήσουμε. Πολύ ωραία. Δικό σας ο επίλογος της συζήτησης αυτής, κυρία Μελά. Ναι. Δικό σας για να δώσετε τη δική σας προτροπή στον κόσμο και την παράταξή σας. Ωραία. Πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσουμε τον κύριο Δημήτρη Πλιακομιχάλη, γιατί πρέπει να ολοκληρώσει τα έργα που έχει ξεκινήσει. Δεν πιστεύω ότι αφήνοντας κάποια έργα στη μέση, ότι αυτό είναι πρόοδος για την Κάλυμνο. Αυτός λοιπόν είναι ένας λόγος βασικός, είναι ένας έμπειρος δήμαρχος και πιστεύω ότι πρέπει να το δοθεί άλλη μια φορά η ευκαιρία αυτή. Να είστε καλά, ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους, να προσέχετε τους σεισμούς. Ήταν αυτό. Θορυβήθηκε και πάλι ο κόσμος. Ναι. Αλλά ελπίζουμε να είναι πάντα μόνο τόσο, δηλαδή εκεί στα τρία. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Τελευταία μέρα είναι, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί μου. Φίλοι. Πάμε αμέσως στο επόμενο που θα περάσουμε και έχει να κάνει βέβαια σίγουρα με τις εκλογές μας και θα είναι ο κύριος Σάκης Χούλης που μίλησε χθες το βράδυ πρώτος στην Κεντρική Πλατεία, ο επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωση. Μίλησαν βέβαια, έχουν προηγηθεί και οι συνυποψήφοι του, ο Σάκης Μαΐλης, η Δέσποινα Γουρλά και ο νεαρός Τσικούρης. Αλλά καταλαβαίνετε, λόγω του χρόνου θα μπορέσουμε να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του που είπε πολλά ενδιαφέροντα, καυστικά, είχε τις δικές του επισημάνσεις, τις δικές του προτάσεις, τις δικές του προτροπές. Έτσι, θα το δούμε στην εκπομπή μου. Και σε συνεργασία τόσο με τη μαθητική κοινότητα όσο και με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών θα προσπαθήσουμε να τα αναδείξουμε και να διεκδικήσουμε την αντίστοιχη χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του σχολικού συγκρατήματος της Ψηλιανής αλλά και για τον άμεσο έλεγχο όλων των σχολείων που στεγάζουν όχι μόνο τα παιδιά μας αλλά και τα όνειρά τους. Ακούσατε κανέναν να μιλά για την ανάγκη στη διατροφική επάρκεια των κατοίκων του νησιού μας, ιδιαίτερα σήμερα που μετά τις τραγικές, εγκληματικές λέμε εμείς, καταστροφές στο Θεσσαλικό κάμπο υπάρχει ο κίνδυνος να πούμε το ψωμί ψωμάκι? Και μάλιστα σε μια περίοδο που απαξιώνεται συστηματικά ο πρωτογενής τομέας και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είμαστε χώρα παραγωγής υπηρεσιών. Το πώς λοιπόν βλέπεις τα πράγματα και ποιες προτεραιότητες βάζεις είναι αυτές που σε κρίνουν στα μάτια του κόσμου. Απαντάμε. Στήριξη όλου του πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφία, αγροτική παραγωγή και αλεία, με προτάσεις πολύ συγκεκριμένες, ξεκινώντας με την επαναφορά του αφορολόγητου στο πετρέλαιο, τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 17% και την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Συνεργασία με όλους τους αντίστοιχους φορείς, αγρότες, κτηνοτρόφους, αλείς, και διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου διεκδίκησης. Ακούσατε κανέναν άλλον από όλους τους υπόλοιπους συνδυασμούς να μιλάνε για τη λιμνοδεξαμενή του Βαθύ και πώς μπορεί στο σήμερα να απαντηθεί η ανάγκη για αρδευτικά έργα στην κοιλάδα του? Ακούσατε καμιά κουβέντα για τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου που σαν αποτέλεσμα έχει να γίνεται αφόρητη η ζωή μας? Να καθυστερούν για παράδειγμα
4, 5, 6 μήνες η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών. Να φτάνουν οι λογαριασμοί της ΔΕΙΑΚ με καθυστέρηση 6 έως και 9 μηνών με προσαυξήσεις και από πάνω γιατί δεν πληρώθηκαν στην ώρα τους. Τόσα και τόσα τα προβλήματα, μικρά και μεγάλα, που ενώ όλοι πασχίζουν να μας πείσουν ότι νοιάζονται για το καλό μας, η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Ακούσατε κανέναν να μιλάει για την ανυπαρξία και τη σωστή λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού, την ώρα μάλιστα που μπουκώνουν με χιλιάδες ευρώ διάφορους ιδιώτες να κάνουν αυτό που έχει υποχρέωση να κάνει το κράτος και ο Δήμος. Ακούσατε κανέναν να μιλά για την επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού μας στην περιοχή που είναι το σημερινό γήπεδο, για τις ανάγκες τόσο των αθλητικών σωματείων αλλά και παράλληλα για το δικαίωμα στην άθληση, στον αντίποδα της ακριβοπληρωμένης άθλησης, σε υποδομές σύγχρονες, ασφαλείς, με ειδικευμένο προσωπικό αλλά και την παρουσία ιατρικού προσωπικού. Όχι, δεν ακούσαμε και δεν άκουσε κανείς τίποτα για όλα αυτά τα θέματα της ζωής μας. Γιατί οι υπόλοιποι συνδυασμοί συμφωνούν, ταυτίζονται και αποδέχονται την κρατική υποχρηματοδότηση και έχουμε φτάσει σήμερα στην Κάλυμνο περίπου το 1/4 από τα έσοδα του Δήμου να είναι αυτά που πληρώνουμε εμείς με φόρους, τέλη, χαράτσια και όλα τα υπόλοιπα. Συμφωνούν στη μόνιμη ομοιρία των εργατών του Δήμου και στη διαρκή υποστελέχωση των υπηρεσιών του, όπου έχουμε φτάσει σχεδόν όλοι οι εργατοτεχνίτες να δουλεύουν με απαράδεκτες ολιγόμηνες συμβάσεις σε διαρκή ανασφάλεια. Ενώ, φαντάζεστε, η λύση που προτείνουν είναι η παραχώρηση των υπηρεσιών αυτών στους ιδιώτες. Λες και είναι δικό τους τσιφλίκι ο Δήμος και οι υπηρεσίες του και μπορούν να τα πουλάνε και να τα αγοράζουν όποτε εκείνοι θέλουν. Με λίγα λόγια, αγαπητοί φίλοι, όλοι τους ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία. Παίρνουν τον ίδιο δρόμο και θέλουν να φτάσουν στον ίδιο τερματισμό. Αυτό που τους διαχωρίζει είναι το ποιος θα κόψει το νήμα. Τα λογαριάζουν όλα με τη γνωστή βάση κατεύθυνσης στη λογική του κόστους ωφέλους. Δηλαδή, τη γνωστή φρικιαστική λογική που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην πρώτη φωτιά να καιγόμαστε και στην πρώτη ψυχάλα να πνιγόμαστε. Και για το λόγο αυτό δεν έβγαλαν τσιμουδιά για το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να απασχολούν εργαζόμενους που δεν έχουν τα απαραίτητα ένσημα για συνταξιοδότηση και να εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι και το 73ο έτος της ηλικίας τους. Δηλαδή, δουλειά μέχρι το θάνατο. Και μια κουβέντα ακόμα για τους δίθεν ανεξάρτητους συνδυασμούς. Αλήθεια, ο Διακομιχάλης, ο Μαστροκούκος, ο Μαύρος, ο Γαλουζής, ακόμα και αυτή η καινούργια με πολλά εισαγωγικά παράταξη που έχει ενσωματώσει όλα τα φιντάνια της καταδικασμένης ως εγκληματικής οργάνωσης των νεοναζί της Χρύσης Αυγής. Γιατί δεν μας λένε ποιον στηρίζουν στις περιφερειακές εκλογές που γίνονται την ίδια μέρα? Τι έχουν πάθει, αφωνία? Γιατί εμείς είμαστε η λαϊκή συσπήρωση, παντού, ενιαία, καθαρά, λαϊκά και εργατικά. Και στηρίζουμε, ψηφίζουμε τον Γιάννη τον Αγγέλου. Αυτοί γιατί δεν μας λένε? Έλεος πια με την υποκρισία των δίθεν ανεξάρτητων σχημάτων που είναι τα πιο εξαρτημένα απ' όλα και τα έχουμε δοκιμάσει τόσες φορές. Ήρθε η ώρα να μπουν μπροστά οι δικές μας ανάγκες. Στη θύελα που μας ετοιμάζουν υπάρχει η απάντηση του λαού. Τώρα η λαϊκή συσπήρωση, παντού, σε περιφέρεια και δήμο, να γεμίσουν γαρίφαλα οι κάλπες.
να τους κάνουμε να χάσουν τον ύπνο τους, να τους πέσει η μύτη και να μεγαλώσει το ανάστημα και η αυτοπεποίθηση του λαού μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η 8η του Οκτώβρη είναι η μέρα που αποφασίζουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε πίσω μας. Αν θα πάμε κι όπου βγει ή θα το πάμε αλλιώς. Μιλάμε καθαρά στο λαό μας και ειδικά στους ανθρώπους που προβληματίζονται, που λένε πως κάτι πρέπει να αλλάξει. Υπάρχει λύση και σταθερή επιλογή για να μην μπλέξουμε ξανά με την πόχα και τη δυσοδεία, με τις υπόγειες συνδιαλλαγές και με τις ανίερες συμμαχίες που μπορεί την επόμενη μέρα να ψηφίζεις κάποιον και την επόμενη να σου προκύπτει κάποιος άλλος. Να στηρίξουμε τη δική μας ζωή, τις δικές μας ανάγκες. Δώστε δύναμη στη λαϊκή συσπήρωση και αυτή η δύναμη θα έχει ανταπόδοση την ίδια μέρα και κάθε μέρα. Είναι η μόνη ψήφος που θα παραμείνει ακέραιη και θα κατατεθεί πιο δυνατά στην υπόθεση που αφορά την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας. Θα μας βρείτε ενεργούς, έτσι κι αλλιώς, καθημερινά, στα εργατικά σωματεία, στους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, στους αγώνες για τη ζωή και τα δικαιώματά μας. Είναι η μόνη ψήφος που στέκεται απέναντί σας και δεν σας ζητά να μας βγάλετε δημάρχους για να ικανοποιήσουμε διακαείς πόθους, αλλά για να βγάλουμε στο προσκήνιο τις ζωές μας, να γίνουμε πρωταγωνιστές και όχι κομπάρσι σε ένα κακοστημένο σενάριο. Είναι η μόνη ψήφος που, όπως έλεγε και ο αείμνηστος κομμουνιστής ποιητής Γιάννης Ρίτσος, εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, τον κόσμο. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα των πολλών. Λαϊκή συσπήρωση παντού και σε όλες τις κάλπες. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχουμε κάνει πολλά, έχουμε κάνει πολλή δουλειά, όμως έχουμε αστήρευτη αντοχή, κουράγιο και επιμονή. Στα λίγα 24 ώρα που απομένουν, δεν αφήνουμε κανένα λαϊκό σπίτι που δεν θα φτάσουμε. Να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, υπομονετικά, συντροφικά, με τους ανθρώπους που υποφέρουν. Εμείς έχουμε μεγάλα όπλα, το δίκιο μας, τις θέσεις μας, το ψηφοδέλτιό μας, τις ανάγκες των ανθρώπων. Εμπρός, σε αυτές τις τρεις μέρες, να φτάσει παντού το μήνυμα ενίσχυσης της λαϊκής συσπήρωσης. Να γεμίσουν οι κάλπες με το γαρίφαλο για να ανθίσουν νέες, πιο όμορφες μέρες για όλους μας. Αμέσως μετά την ομιλία του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Σάκη Χούλη, υποψηφίου δημάρχου, ακολούθησε η πολιτική ομιλία που θέλησε να γίνει Πέμπτη βράδυ, η παράταξη Νέα Κάλυμνος δηλαδή, και ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Γιάννης Γαλουζής. Μίλησε για όλα αυτά τα οποία ήθελε να δώσει βαρύτητα, προτεραιότητα, να καυτηριάσει, να σχολιάσει, να επισημάνει, να προτείνει μέσα από το δικό του πρόγραμμα. Όλο αυτό τον καιρό σε κάθε γωνιά της Καλύμνου έχουν μετακινηθεί με την ομάδα του, με τους υποψηφίους του για να σας μεταφέρουν. Και φυσικά στο τέλος φάνηκε στο video wall όλη η παράταξη με τους υποψηφίους, ανέβηκαν και πάνω στην εξέδρα, έτσι ώστε όλοι οι υποψήφοι να τον χαιρετήσουν, να φωτογραφηθούν, να αγκαλιαστούν και να πούν αυτά που γίνονται κάθε φορά σε τέτοιες ανάλογες πολιτικές ομιλίες. Πάμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, να δούμε ένα απόσπασμα από την κεντρική ομιλία του κυρίου Γιάννη Γαλουζή στην κεντρική πλατεία της Καλύμνου. Αυτό για πρώτη φορά γίνεται στην Καλύμνο. Θα έχουμε αντιδήμαρχο τουρισμού και Δημοτική Επιτροπή Αναρρίχησης, η οποία θα λειτουργεί και θα συνεργάζεται με την Αντιδημαρχία Τουρισμού. Ανακαίνιση και αξιοποίηση αιματικών θερμοπηγών. Έφταζε πλέον η ώρα. Πρέπει
αυτό το τόσο σημαντικό έργο για την ανάπτυξη του, του τόπου να πάρει τον ρυθμό του, να πάρει τη σειρά του, προκειμένου να δοθεί προς χρήση στην τοπική κοινωνία και να προσελκύσει κόσμο στην Κάλυμνο. Ίδρυση και λειτουργία τμήματος μηχανικών εμπορικού ναυτικού στα πλαίσια λειτουργία της ΑΕΛ Καλύμνου. Εμείς ιδρύσαμε την ΑΕΛ, το τμήμα πλοιάρχων που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην Κάλυμνο. Είμαστε οι μόνοι που ξέρουμε και οι μόνοι που μπορούμε στον χρόνο αυτό τον οποίο έρχεται να τελειώσουμε τις εργασίες και να λειτουργήσουμε. Αναβάθμιση της σχολής διτών σε εθνική σχολή διτών. Είναι κάτι που ξεκινήσαμε εμείς πριν, αλλά δεν καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε. Η σημερινή Δημοτική Αρχή τα άφησε όπως τα βρήκε. Ίδρυση γραφείου αποδήμων. Μια δέσμευση, μια υπόσχεση, κάτι το οποίο οφείλουμε να φέρουμε εις πέρας και θα το αναλάβει ο Δήμαρχος του Τάρπος πριν απόδημος, ήταν τόσα χρόνια, ο Κρίσο Αλαβούζος. Αναβάθμιση του Ναυτικού Μουσείου και ανάδειξη άλλων αρχαιολογικών χώρων. Ολοκλήρωση εκπαιδευτικών υποδομών και επαναλειτουργία άτυπου ανοιχτού πανεπιστημίου. Δίνουμε σημασία στη μόρφωση, στην παιδεία και στον πολιτισμό. Κατασκευή πολιτιστικού χώρου πολλαπλών χρήσεων, θέατρο και άλλα, και κλειστού γυμναστηρίου, μπάσκετ και άλλων αθλημάτων. Ίδρυση και λειτουργία κεντρικής αγοράς για πρόθεση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα από αλής και γεωργούς. Σκεφτόμαστε αυτό να γίνει στον αύριο χώρο, στο περιβάλλοντα χώρο της Ιχθυόσκαλας. ΑΝΕΚ. Η ΑΝΕΚ είναι η πονεμένη ιστορία, μια εταιρεία η οποία προσέφερε στην Κάλυμνο, προσέφερε στους Καλύμνιους, βρίσκεται στα πρόθυρα οικονομικής καταστροφής. Δεν ενημερώνουν και δεν απαντούν στις ερωτήσεις μας. Δεν γίνονται γενικές συνελεύσεις, αναβολές και παρατάσεις. Εμείς προτείνουμε την άμεση ανάληψη της διοίκησης της ΑΝΕΚ μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου του 2024. Αυτό σημαίνει μέσα σε 40 μέρες θα έχουμε αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας. Άμεση ανάθεση εκπόνησης μελέτης για την εξυγίανσή της και πάνω απ' όλα έλεγχος για την οικονομική διαχείριση της εταιρείας. Δεν μας φοβίζει. Δεν φοβόμαστε, συνηθίσαμε στα δύσκολα. Ξεπεράσαμε τους φόβους μας από τα πρώτα χειρουργεία. Αυτά έχει ανάγκη ο τόπος. Για τους ανθρώπους του Μόχθου και της Βιοπάλης. Για κάθε μάνα, για κάθε γονιό της Καλύμνου, για τα παιδιά της Καλύμνου. Νέα Κάλυμνος από την πρώτη Κυριακή. Η 8η Οκτωβρίου είναι κοντά. Είναι πολύ κοντά. Μας ακούσατε και μας είδατε όλους. Θα δείτε και τους επόμενους, αλλά μας ξέρετε. Μας γνωρίσατε, μας μάθατε. Εμείς είμαστε εδώ σήμερα γιατί ο τόπος μας έχει περάσει πολλά. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί ξέρουμε καλά την αλλαγή που θέλουμε, την αλλαγή που χρειαζόμαστε. Είμαστε εδώ σήμερα για να αλλάξουμε το μέλλον μας, το νησί μας, τις ζωές μας. Είμαι αισιόδοξος, αγαπητοί συμπολίτες. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε την καλύτερη ομάδα. Έχουμε συγκροτημένο σχέδιο, στοχευμένο όραμα. Και το ξέρουν και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, πως την επομένη των εκλογών είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να ξεκινήσουμε όλες τις διαδικασίες και να βάλουμε σε εφαρμογή το σχέδιο ανάπτυξης της Καλύμνου.
Ελάτε τώρα να υποδεχθούμε στο στούντιο της τηλεόρασης Αιγαίο τον κύριο Αθανάσιο Ψευτέλη, διδάσκοντο στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, ο οποίος, τυχερούλης, ήταν την τελευταία μέρα, αν θυμάστε, όταν ήταν πια το τέλος των άνετων εμφανίσεων. Έτσι, εκείνη λοιπόν την τελευταία ημέρα που μπορούσε κανείς να εμφανιστεί και να μην μετράει, ήταν και εκείνος εδώ μαζί μας και είχαμε την πρώτη συνέντευξη και συζήτηση μαζί του. Υποψήφιος βέβαια δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Δημήτρη Διακομιχάλη, Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής. Καλώς ήρθατε, κύριε Ψευτέλη. Καλώς σας ήρθα, κύριε Εύη. Χαίρομαι ξανά που είμαι στο σταθμό σας, στο φιλόξενο σταθμό σας. Σήμερα αυτό εγώ που θέλω να μιλήσουμε και να προβάλλουμε είναι το θέμα των έργων. Βέβαια. Φαντάζομαι βέβαια ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία όλο αυτό που ζήσατε στο μεσοδιάστημα, έτσι. Το βέβαια, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Είναι οι δημοτικές εκλογές γενικώς είναι πραγματικά μια γιορτή, η οποία καλείται ο κάθε ένας από εμάς να αποφασίσει ποιος θα ηγηθεί στον τόπο του. Πολύ σωστά. Πάμε λοιπόν να δούμε ο συμπολίτης μας, ο τηλεθεατής μας, ο ψηφοφόρος, τι πρέπει να θυμάται, τι πρέπει να του προτείνετε και να του θυμίσετε αυτές τις μέρες. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι και είναι εμφανές πλέον πια είναι ότι τα έργα δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Τα έργα προϋποθέτουν μια μελέτη. Χωρίς τη μελέτη δεν μπορείς να ετηθείς καμία χρηματοδότηση. Και αφότου έχουν ολοκληρωθεί και είναι όριμα, τα χρήματα πρέπει να απορροφηθούν άμεσα. Η δημοτική αυτοδιοίκηση, η αυτοδιοίκηση ευρύτερα έχει αλλάξει. Δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Οι προϋπολογισμοί είναι περιορισμένοι και πιθανά θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο. Επομένως, καλείται ο εκάστοτε δήμαρχος να έχει γνώσεις διαχειριστή έργου, project manager. Μάλιστα. Και να μπορεί να παραδώσει τη μελέτη του, να ετηθεί τη χρηματοδότησή του και άμεσα να εκτελέσει τα έργα. Παραδείγμα, το λιμάνι. Η κατάσταση είναι όριμη για να εκταμιευθούν τα 12 εκατομμύρια. Για την εσωτερική αποβάθρα, ένα μεγάλο έργο που δεν γίνει εκεί. Είναι η βασική πύλη εισόδου στο νησί. Στο νησί έρχονται είτε από τον αέρα είτε από τη θάλασσα. Η βασική πύλη εισόδου μας εμάς είναι το λιμάνι μας. Αν θέλουμε να αυξήσουμε την κίνηση, που αυτό σημαίνει αύξηση στον τουρισμό, θα πρέπει να τρέξει το έργο άμεσα. Δεν πρέπει να εκλεγούν άνθρωποι οι οποίοι θα συνδεθούν με την πραγματικότητα μετά από 3-4 χρόνια. Ο χρόνος τρέχει και δυστυχώς δεν είναι θετικό για εμάς να μην υλοποιηθούν άμεσα τα έργα. Βέβαια, αυτό δεν είναι μόνο ένα, είναι ένα από αυτά. Υπάρχουν και άλλα έργα που είναι άμεσα που πρέπει να γίνουν. Και κάποια ακούστηκαν και αυτές τις τελευταίες μέρες. Βέβαια, και έχουν παραδοθεί και οι μελέτες. Είναι το θέμα της βροχής. Ναι. Το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο βασανίζει όλη την καλλινιακή κοινωνία χρόνια. Πρέπει να δοθεί άμεσα η λύση, υπάρχει λύση να γίνει διαχείριση των ροών έτσι ώστε να μην πλημμυρίζει η πόλη. Τα σπίτια δεν μετακινούνται, γιατί πρέπει και οι συνυποψήφοι μας να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να βγαίνουν και να λένε ελαφρά την καρδία κάποια πράγματα. Πρέπει να λέγονται αλήθειες. Τα σκουπίδια είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει να βγουν τώρα, έστω την τελευταία στιγμή, να τοποθετηθούν. Να πούνε πώς θα το υλοποιήσουν. Θα αυξήσουν τα δημοτικά τέλη. Ο καλλινιακός λαός δεν μπορεί να μείνει με υποσχέσεις ότι την αυριανή μέρα θα εξαφανίσουν τα σκουπίδια. Χρειάζεται ένα μεγάλο ποσό. Πώς θα το εξασφαλίσουν αυτό το ποσό κατέτος, προκειμένου να γίνει η διαχείριση των σκουπιδιών σωστά και να μην έχουμε την εικόνα που έχουμε? Έχουν ευθύνη για την κατάσταση που βρισκόμαστε? Πρέπει να απαντήσει ο καθένας. Ποια είναι η κοινωνική τους πολιτική? Πηγαίνω εντάχει. Ποια είναι η κοινωνική τους πολιτική? Με τη ΔΕΙΑΚ. Γιατί να βγουν να αντιδράσουν με το κοινωνικό τιμολόγιο, με την έκπτωση του 50% επί των λογαριασμών? Είναι θέματα τα οποία μπορεί να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση? Γιατί η αντιπολίτευση συνεχίζει και έχει την αίσθηση της αντιπολίτευσης? Ενώ είχαμε την απλή αναλογική και μπορούσε ήδη να κατεβάσει τις γέσεις προτάσεις. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα τώρα ζητάνε την ψήφο του καλλινιακού λαού για να κάνουν τι? Να κάνουν πάλι την αντιπολίτευση? Είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να βγουν ξεκάθαρα να πούνε, έστω την τελευταία στιγμή στις ομιλίες τους, να τοποθετηθούν. Καλά είναι τα ωραία λόγια, καλά είναι τα ευχολόγια, καλά είναι ότι αλλάζουμε, το θέμα είναι να μην βουλιάζουμε. Αυτό είναι το θέμα. Δυστυχώς με αυτές τις αοριστίες βουλιάζουμε. Πρέπει άμεσα να βγουν να τοποθετηθούν σε κέρια ζητήματα, στο λιμάνι, στα σκουπίδια. Καλές ιδέες,
Καλά όλα. Στη βροχή τι θα γίνει? Είναι απαραίτητη μελέτη για τα βράχια? Θα γίνει ανάμεσα κινήσεις την αυριανή μέρα προκειμένου τι, να υλοποιηθούν αυτά τα έργα ή θα χάσουμε τη χρηματοδότηση? Αυτή η χρηματοδότηση που υπάρχει δεν είναι επαόριστο. Όποιος είναι ο Δήμαρχος πρέπει άμεσα να εκτελέσει τα έργα. Άμεσα. Το ίδιο και με τις θερμοπηγές βέβαια. Και εκεί υπάρχει μια ημερομηνία τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να λυθεί το θέμα. Είναι τόσο εύκολο το θέμα? Έχει μπλοκαριστεί? Λένε την αλήθεια για τα συγκεκριμένα σημεία? Πρέπει να βγαίνουμε να υπηρετούμε την αλήθεια. Όλα τα άλλα, να έχουμε ένα πλαδαρό λόγο, δεν έχει καμία ουσία. Ο Καλλιμνιακός Ζελός πρέπει να δώσει απάντηση στους ανθρώπους που μέχρι πρότιμνος μπλοκάραν επί της ουσίας δια της απουσίας τους τις διάφορες αποφάσεις, έτσι ώστε να πάει μπροστά το νησί στην καθαριότητα. Τι μπορούν να βγουν, μιλάνε για την καθαριότητα, να πούνε τι στην καθαριότητα? Όταν ήταν να γίνουν προσλήψεις, ήταν απόντες. 5 άτομα μπλοκαρίστηκαν προσλήψεις. Τι να πούνε? Θα καθαρίσουν αύριο το Δήμο? Ποιος θα τα καθαρίσει? Αυτός που μπλόκαρε τις θέσεις? Λίγο πρέπει να είμαστε εντός πραγματικότητας. Καλά είναι να λέμε λόγια, αλλά τι γίνεται? Τι γίνεται στην πραγματικότητα? Αύριο μεθαύριο δηλαδή τι θα κάνουμε? Αυτοί που μπλοκάρανε τις προσλήψεις στην καθαριότητα θα βγουν να κάνουν προσλήψεις στην καθαριότητα? Δηλαδή πώς γίνεται αυτό? Θα πρέπει να συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο που συνεχίζουν? Στις ομιλίες τους οφείλουν να βγουν να τοποθετηθούν. Ας αφήσουν τα εύκολα λόγια, τα ευκολόγια. Θέλουμε να αλλάξουμε, θέλουμε να κάνουμε επί του πρακτέου. Κύριε, τι κάνεις σε αυτά τα θέματα? Εδώ πλέον πια είμαστε 2 μέρες πριν τις κάλπες. Είναι ξεκάθαρα. Πέρα την έπαρση που υπάρχει. Και λένε είμαστε από την πρώτη Κυριακή νικητές. Πώς γίνεται με 6 συνδυασμού να είσαι από την πρώτη Κυριακή νικητής? Έχουν μοιράσει καρέκλες? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Μεταξύ τους παραμυθιάζονται. Ας βγουν να τοποθετηθούν στο λιμάνι, στα σκουπίδια, στην καθαριότητα. Ποιες είναι οι θέσεις τους? Από πού θα τραβήξουν χρηματοδότηση? Πώς θα υλοποιήσουν όλα αυτά που λένε? Και ας αφήσουν ευκολόγια. Βέβαια, να προσθέσουμε και το μεγάλο πρόγραμμα, το ΣΒΑΚ, που ακούσαμε πριν από λίγες μέρες, έτσι, που και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι που θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Και θα το διαχειριστεί ο επόμενος Δήμαρχος. Ήταν εδώ ο πολιτικός μηχανικός ο κύριος Ιάκουβος Γρίλης, που μας είπε για ένα μεγάλο θέμα που κατετέθηκε από την Κάλυμνο και αφορά όλη τη λιμενική ζώνη από το Δημαρχείο μέχρι την Ιθιόξκαλα, τον δρόμο, το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου του Αγίου Σάβα και πάρα πολλά άλλα. Τα οποία φυσικά αυτά πρέπει να διαχειριστούν και να λάβουν μορφή τα επόμενα χρόνια. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Κυρία Εύμου, ο Δήμαρχος είναι ξεκάθαρος. Έχουν εγκριθεί 20 εκατομμύρια. Πρέπει να απορροφηθούν άμεσα και από τα άλλα 30. Αυτές είναι οι κινήσεις που γίνονται. Αυτά δεν χαρίζονται. Αυτά θέλουν επαφές σε επίπεδο Υπουργείου, Υπουργών. Θέλουν επαφές με τους πλέον κατάλληλους επιστημονικά και καταρτισμένους τους ανθρώπους που βρίσκονται στα πανεπιστήμια. Αυτοί μπορούν να τραβήξουν τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Δήμο. Και θέλουν άνθρωπο όπως είναι ο Δημήτρης Διακομιχάλης, που ξεκινάει κάτι, πιέζει τον άλλον και σε 6 μήνες η παραδομένη μελέτη, έτσι ώστε άμεσα μετά να μπορεί να δημοπρατηθεί το εκάστοτε έργο και να προχωρήσει. Ιδάλλως τα λεφτά γίναν καπνός. Είμαστε η χώρα δυστυχώς αυτή τη στιγμή, και φαίνεται ξεκάθαρα μετά την καταστροφή πάνω στη Θεσσαλία, θα υπάρχει στενότητα. Όποιος δεν μπορεί να τραβήξει τα χρήματά του άμεσα και θα γίνουν τα χρήματα καπνός. Θα πάνε, θα διατεθούν αλλού. Οι ανάγκες είναι πολλές. Καλά είναι τα ευκολόγια και επιμένω. Καθαριότητα, λιμάνι, τουρισμό. Ποιες είναι οι θέσεις τους? Μιλάνε για τουρισμό. Ποιο τουρισμό συζητάνε? Τι συζητάνε, ενισχύσει τον τουρισμό της ΚΟ που ακούω? Είναι πράγματα αυτά? Το θέμα είναι να ενισχυθεί Κάλυμνος. Άμα αισθάνονται ότι πρέπει να ενισχύσει τον τουρισμό της ΚΟ, να πάνε στην ΚΟ να πολιτευτούν. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Καλές είναι οι κλειστές συζητήσεις, αλλά δυστυχώς δεν ευνοούν τον τόπο μας. Ναι. Καταλαβαίνω τώρα, γιατί έχουν ακουστεί τόσα πολλά τώρα, είτε εδώ είτε σε όλα τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, που όλο αυτό το συνοθήλευμα μας το έχετε μαζέψει για να το απαντήσετε. Βεβαίως, έχουμε ακούσει ήδη από παρατάξεις που δηλώνουν έτοιμες να αναλάβουν τα ηνία του Δήμου. Γνωρίζουν πολύ καλά τα συστήματα κτλ. Και είναι έτοιμοι. Έτοιμοι, είναι έτοιμοι. Ξέρετε να σας πω σε τι είναι έτοιμοι? Έτοιμοι είναι στο να κάνουν αποχή. Όπως κάνανε 4 χρόνια αποχή. Βγήκανε πρόσχημα την απλή αναλογική και γινότανε καπνός. Αυτό είναι έτοιμοι να είναι καπνός αύριο και από τη Δημαρχία? Ο Καλλιμνιακός Ζελός πρέπει να απαντήσει σε αυτές τις καταστάσεις. Λέμε πια ξεκάθαρα.
Καλές είναι οι επαφές στις παρέες μας, καλές είναι να μοιράζουμε τις καρέκλες μας. Η δική μας παράταξη δεν μοιράζει καμία καρέκλα. Καμία καρέκλα. Ούτε επιδιώκει, ούτε ράβεται που λέμε. Αύριο μεθαύριο, ποιος θα είναι στη δημαρχία, εγώ θα είμαι εδώ, εσύ θα είσαι εκεί. Πρόσεξε που βγαίνουν και ξεστομίζουν απειλές. Απειλούν τον κόσμο και ντροπήσει αυτό που κάνουν. Εσύ θα φύγεις, εσύ θα μείνεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ας βγουν δημόσια να τοποθετηθούν στη ουσία, στα έργα. Θα υλοποιήσουν έργα. Έχουν τη δυνατότητα της χρηματοδότησης. Τι γίνεται στην καθαριότητα. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Ούτε να σας πω κάτι. Η δύναμη της εικόνας την ξέρουμε όλοι. Η εικόνα είναι κάτι το οποίο είναι μεταβλητό. Πηγαίνουν, τραβάνε βίντεο πάνω το, ναι, το σκουπιδότοπο. Δηλαδή τι κάνανε. Τραβάραν βίντεο μεταξύ του 15-19 που δεν κάναν τίποτα απολύτως. Τι κάνανε. Μιλάμε για τη ΔΕΙΑ. Τι γινόταν 8 χρόνια όταν ήταν υπεύθυνος ο κύριος ο συγκεκριμένος που ήταν υπεύθυνος στη ΔΕΙΑ. Ας δουν να μιλήσουν για αυτά. Ας αφήσουν. Βγαίνουν να παρουσιάσουν το καινούριο. Ποιο είναι το καινούριο. Δυστυχώς δεν είναι το καινούριο. Είναι το παλιό. Είναι το παλιό. Η νεολαία πρέπει να βγει μπροστά. Εμείς απευθυνόμαστε σαν παράταξη στην νεολαία. Κάνουμε έκκληση στην νεολαία να στηρίξει τους ανθρώπους που ξέρουν να ολοκληρώσουν τα έργα και να έρθει να μπει σε δικό μας συνδυασμό μέσα η νεολαία να αναλάβει τα ενία του τόπου. Ο Δήμαρχος επιθυμεί και είχε δεσμευτεί να μην ξανακατέβει, μεσολάβησε ο COVID. Επιθυμεί μέσα να αντικατασταθεί όλος ο συνδυασμός με νέους ανθρώπους. Κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση αυτή τη στιγμή. Κανένας από τους υπόλοιπους δεν κάνει ανοιχτή πρόσκληση. Λέει θέλω τους νέους. Πείτε μου πού τους εμπλέκουν τους νέους. Εγώ βλέπω παλιούς ανθρώπους οι οποίοι δεν προωθούν κανένα νέο άνθρωπο. Ο Δημήτρης Διακομιχάλης ζητάει όλοι του υποψήφοι ο συνδυασμός να αλλάξει, να βρεθούν καινούργια άτομα. Πρέπει η νεολαία να βγει μπροστά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να στηρίξει το συνδυασμό και πρέπει αύριο μεθαύριο να διαδεθεί στις τάξεις μας να δώσει απάντηση στις ανάγκες του τόπου μας. Τα έργα θα υλοποιηθούν άμεσα. Καλούμε τους πάντες να τοποθετηθούν επί του πρακτέου και να αφήσουν τα λόγια τα απλά, τα πλαδαρά. Και θερμή παράκληση. Ζήτησε ο Δήμαρχος εξ αρχής να είναι μια ήπια προεκλογική περίοδος. Δυστυχώς κάποιοι επιλέξανε από διάφορους διάβλους ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να απολώσουν την κατάσταση. Καλούμε και αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή να ξέρουν ότι θα τους εγκαταλείψουν αύριο. Εμείς τους καλούμε να ψηφίσουν εμάς. Καλά είναι τα ευκολόγια και να βγουν να πούνε υπάρχει αυτή τη στιγμή συνδιαλλαγή. Κάνε συνδιαλλαγή περισσότερο των δύο ατόμων που είναι υποψήφια. Και αν κάνουν συνδιαλλαγή, σε τι συνδιαλλάσσονται. Τι κανονίζουν. Να βγουν στον καλλιμνιακό λαό. Ας αφήσουν τα ωραία, αλλάζουν και ας πούνε ότι με αυτά που κάνουν βουλιάζουν. Ξεκάθαρα. Οι προϋπολογισμοί είναι συγκεκριμένοι. Τα έργα πρέπει να τραβηχθούν. Ο μόνος που μπορεί να τα καλύψει αυτή τη στιγμή είναι ο συνδυασμός μας. Ηγείται ο δήμαρχός μας. Μπορεί να πάει οπουδήποτε και όποιος κάνει τεκφυγές, είτε είναι στην κεντρική διοίκηση, είτε οπουδήποτε αλλού, ξέρει να τον περιλάβει και να ολοκληρώσει το έργο. Αυτά από εμάς. Ο χρόνος μας τέλειωσε. Σας ευχαριστούμε και πολύ. Σας ευχαριστώ ζητάω πολύ. Συγγνώμη για την ένταση. Δεν πειράζει. Έχω να απολώσει την κατάσταση και κάνω έκκληση έστω τις δύο τελευταίες μέρες και ζητάμε τη στήριξη του γαλλιμνιακού λαού. Είμαστε ο συνδυασμός που στηρίζουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, εμπράκτος όπως είναι με το κοινωνικό τιμολόγιο. Πολιτική συνδιαλλαγή ή πολιτικό τρίκ θα ήταν αν το κάναμε ετεροχρονισμένα, αφού το είχαμε εκλεγεί και λέγαμε και εμείς ψηφίστε μας για να σας κάνουμε αυτά. Εμείς τα κάνουμε προτού ψηφιστούμε, γιατί καταλαβαίνουμε τις ανάγκες της κοινωνίας και δεν ανταλλάζουμε θέσεις. Να σταματήσουν οι κύριοι μεταξύ τους να ανταλλάσσουν θέσεις. Και ο ένας συνδυασμός με τον άλλο και να το πούνε και στους υποψήφιους τους. Είναι σωστά τα πράγματα αυτά που γίνονται. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και θέλω να συμπληρώσω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι φυσικά απόψε όλα αυτά ελπίζω ότι θα υποθούν. 8 παρατέταρτο ο Γιάννης Μαστροκούκος στην κεντρική πλατεία θα μιλήσει, 8.30 ο Δημήτρης Διακομιχάλης και 9.30 ο Γιώργος Μαύρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσεφτέλη. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και συγγνώμη για την ένταση. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ελάτε να συνεχίσουμε να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο στο στούντιο της τηλεόρασης Αιγαίου, αγαπητοί μου φίλοι, που είναι ο κύριος Μιχάλης Πονήρης, κτηνοτρόφος. Τον γνωρίζουμε και από άλλες εκλογικές αναμετρήσεις στο παρελθόν. Καλώς ήρθατε, κύριε Πονήρη. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Πολύ καλά, εσείς? Καλά και εμείς. Φαντάζομαι είμαστε πια στην τελευταία μέρα. Θα υπάρχει και κόπωση από όλες αυτές τις μετακινήσεις, από όλες αυτές τις επαφές με όλο τον κόσμο. Σχεδόν οργώσατε την Κάλυμνο, έτσι δεν είναι?
Το σίγουρο είναι αυτό και όλη νύχτα. Όχι μόνο την ημέρα. Αχειρίσατε και την νύχτα. Τώρα εδώ που τα λέμε, είσαι στο πρώτος που το λέει στον αέρα. Αλλά όχι ότι δεν μας το λένε και οι άλλοι υποψήφοι. Γιατί ο κύριος Μιχάλης Πονήρης, όπως βλέπετε, και στην οθόνη είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Κάλυμνος Δύναμη Προοπτικής του Δημήτρη Διακομιχάλη. Οπότε ήταν και εκείνος μέσα στην ομάδα και βρέθηκε παντού. Ελάτε να μας μιλήσετε για τον Δημήτρη Διακομιχάλη που θέλει ο κόσμος να του δώσει την ευκαιρία και πάλι. Καλό μεσημέρι πάνω απ' όλα και στο κοινό που μας ακούει. Πιστεύω ότι ο Δημήτρης είναι ο πιο δυνατός δήμαρχος που πρέπει να συνεχίσει την επόμενη πενταετία. Γιατί να μην χάσουμε τα λεφτά που είναι τα προγράμματα όλα. Πιστεύω ότι είναι... δεν αντικαταστείται ο Δημήτρης. Φοβάται. Σαν δήμαρχος. Φοβάστε ότι ίσως μια άλλη δημαρχία δεν θα συνέχιζε κάποιο από τα έργα τα οποία εκείνος έχει αρχίσει και είναι σε εξέλιξη. Φοβάμαι ότι θα χαθούν όλα τα λεφτά και δεν θα συνεχίσει κανένα έργο. Αυτό φοβάμαι. Και γι' αυτό θέλω να βγει ξανά ο Δημήτρης. Πολύ δυνατός, είναι πανέξυπνος, είναι στην πολιτική 40-50 χρόνια. Πιστεύω ότι δεν μπορεί τον αντικαταστήσει κανένας. Παρ' όλα αυτά, ακούσαμε ήδη σε πολιτικές ομιλίες να δηλώνουν έτοιμοι υποψήφοι άλλοι δήμαρχοι ότι γνωρίζουν τα του Δήμου και μπορούν να αναλάβουν. Κύριε Κογκλιαίδη, εγώ πιστεύω δεν μπορούν. Είδαμε τον κύριο Καλωθή ότι 5 χρόνια δεν έκανε τίποτα. Τι να τον εμπιστευτούμε τώρα ξανά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε το έργο ενός δημάρχου 5 χρόνια. Εγώ από ό,τι είδα στην πράξη. Και στη χωματερή που βγήκε στα κανάλια και μαζί μου που μίλησε κάποτε τα 5 χρόνια. Γιατί είναι μέσα στη δικιά μου περιουσία η χωματερή. Ναι. Και πιστεύω ότι αυτό μέσα στο καινούργιο χρόνο να φύγει πια ο καπνός της Καλύμνης, το υφαίστητο, ναι, ναι, περιβόητο. Για να φύγει. Εάν βγει ο Δημήτρης. Εάν δεν βγει ο Δημήτρης, πάλι άλλα 5 χρόνια θα τον έχουμε τον ίδιο. Ναι, αλλά μου κάνει τώρα εντύπωση, γιατί δεν είχα το χρόνο και νωρίτερα στο συνυποψήφιό σας, τον Αθανάσιο Ψευτέλη, να πω ότι όταν πραγματικά μια εποχή βλέπαμε συνέχεια τέτοια βιντεάκια να ανεβαίνουν με τον καπνό κτλ. Όλοι μιλούσαν με έναν τρόπο που προσπαθούσαν να βρουν τη λύση και να πούν κάτι παραπάνω για το πώς θα σταματήσει. Όλοι λέγανε να σταματήσει τώρα, να γίνει... Ο τρόπος δηλαδή που το εκφραζόντουσαν ήταν σαν ξέρουν κάτι. Ξέρουν κάτι κάποιος που μπορεί να σταματήσει αύριο. Επειδή 22 χρόνια είναι, το ξέρω το θέμα και βρέθηκα πολλές φορές στα δικαστήρια με τον κύριο Ρούσο. Ναι. Και τότε που τους έκανε τη δωρεά, το ακίνητο τους έδωνε 100 στρέμματα για να γίνει το χιτά και δεν το καταφέρανε. Και με τρέχανε στα δικαστήρια γιατί ήταν δουλειά του δημοσίου, εγώ δικαιώθηκα σε όλα. Και αν με στήριξε ο Διακομιχάλης, ναι, στην ιστορία εκείνη, το κατηγορήσαν όλοι. Θα τον πηγαίνανε φυλακή. Κανένας δεν πήγε φυλακή τελικά. Η περιουσία είναι δικιά μου, ανοίγει. Και έχω και τις κομματέρες της σημερινής, αλλά είναι και ντροπή μας να βγάζουμε τα βίντεο. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το διαφημίζουν στα κανάλια όλα που καπνίζει η χωματερή. Ναι, ναι, εντάξει, το ίντερνετ περισσότερο ήταν. Εντάξει, η ντροπή για τον εσύ μας είναι. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η σοφία έκφραση που λέει τα ενίκο μη εν δήμου, έτσι. Ναι. Ό,τι λοιπόν είναι κάτι, και ξέρετε, εμένα ειδικά που είμαστε και μια εκπομπή που συνδεόμαστε τόσα χρόνια με την Ομογένεια και τον Ντάρουιν ειδικά, καταλάβαινα ότι τους ενοχλούσαν τους ανθρώπους. Γιατί προσπαθούν να πούνε σε κόσμο εκεί για το πανέμορφο νησί τους εδώ. Να το φέρουμε στην Κάλυμνο, κόσμο. Από την άλλη, ας πούμε, έχουμε τόσο κόσμο που βλέπει το τηλεόραση Αιγαίου. Λέτε λοιπόν ότι θα ήταν ωραίο να βάζει κάποιος... Καθόλου ωραίο δεν είναι. Ακριβώς. Δυσφήμιση για το νησί μας είναι πάνω απ' όλα. Ξέρετε πώς νιώσαμε, ας πούμε, όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μέσα ο καθένας στη σελίδα του στο Facebook ή ζωντανή μετάδοση μπορεί να κάνει. Τα πάντα μπορεί να κάνει κανείς. Με ένα Facebook τώρα πια έχει μια μικρή δική του τηλεόραση. Εκεί λοιπόν, ό,τι έχει ψυχή σου, το βγάζεις. Αν είσαι καλός, σκέφτεσαι όμορφα, καταλαβαίνεις και το λάθος σου. Αν όχι. Εγώ δεν θέλω να λέω ονόματα στην εκπομπή. Όχι, βέβαια, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να πούμε. Αλλά είναι μια δυσφήμιση τεράστια για τον νησί μας. Ναι. Που είναι. Καθόλου μην πείτε. Δεν θέλει κανένας μας. Ναι. Τώρα, για το θέμα που είπαμε όμως, χρειάζεται ένα 800, είπε ο κύριος Δήμαρχος. 1.800.000 για το δερματοποιητή. Εδώ είναι τώρα να βρεθεί. Να τελειώσει. Εγώ πιστεύω ότι θα βρει ο Δήμαρχος. Ναι. Είναι ικανός, μέσα στα Υπουργεία, παντού τρέχει και θα τα βγάλει από μόνος του.
Είπε ότι έχει καλές σχέσεις με τον κυβερνόν, τους έχει ευχαριστήσει κόμμα, τους έχει ευχαριστήσει. Τα πάντα έχει ευχαριστήσει δημοσίως. Μακάρι να βρεθεί. Μα πρέπει να βρεθεί, να σταματήσει αυτός ο. Γιατί αν δεν βρεθεί. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Ναι, δεν έχουμε περιθώριο, φυσικά. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι που πρέπει να σταματήσει πλέον. Το χειρότερο σημείο είναι η καθαριότητα της κομματερής. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω και πιστεύω ότι η δημή θα το τελειώσει. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια για να φάμε και την καινούργια σεζόν, το καινούργιο καλοκαίρι με αυτό το ηφαίστειο. Όχι. Για να σας πω και κάτι, δεν υπάρχει και πολιτική συνέντευξη κανενός υποψηφίου δημάρχου ή δημοτικού συμβούλου που ένα από τα θέματα τα πρώτα που θέτει να μην είναι αυτό. Είναι εγώ αυτό. Πιστεύω ότι είναι το πρώτο θέμα της Καλλίνου. Ένα από το τα πρώτο βασικά. Και πιο από μεγάλο. Τα βασικά, από τα βασικότερα. Εντάξει, είναι και το λιμάνι μας που θα βγει και αυτό στη δημοπράτηση. Αλλά η καθαριότητα είναι το κύριο και το πρώτο θέμα που καίει όλη την Καλλίνου. Ναι, γιατί είναι και θέμα υγείας. Είναι υγεία. Και η υγεία είναι πάνω και πρώτα απ' όλα. Αδιαπραγμάτευτο. Να φύγει ένας καρκίνος μεγάλος από την Καλλίνου. Έτσι. Οπότε, δική σας η κάμερα, κύριε Πονήρη. Δική σας η προτροπή. Και ένα άλλο θέμα, κύριε Πονήρη. Παρακαλώ. Έχουμε παλέψει 5 χρόνια με τον Δημήτρη, τον αγιαλό της Καλλίνου. Για ποιο? Για τον αγιαλό. Ναι. Που προσπαθούμε να το πάμε στα 15 μέτρα, όπως είναι όλα τα νησιά. Ναι. Από τα 60 που είναι. Ναι, να το πάμε στα 15 μέτρα, στα βραχώδης. Mm-hmm. Και στα 30-35 στις παραλίες. Ναι. Ένα σοβαρό θέμα που για να πάρει ανάπτυξη στο νησί μας. Ναι, γιατί κάποιοι άνθρωποι, το ξέρω και εγώ χρόνια, που λένε είμαι κάπου εκεί, έχω ένα χώρο και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έχουν έρθει από την Αμερική. Υπάρχει γνωστοί κάτι. Μου πάρα πολύ, πάρα πολύ γνωστοί μου. Έχουν κάνει επενδύσεις και δεν μπορούν να χτίσουν. Έτσι, μπράβο, το ξέρουμε από και εμείς και όχι μόνο. Και αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι οι δασικοί χάρτες. Ναι. Το οποίο το κουβεντιάσαμε με τον Δήμαρχο και πολύ έντονη αυτή η ιστορία με τους δασικούς. Και δεν αφορά μόνο την Καλλίνο, είναι και η Ψέρμος, είναι και η Τέλεντρος. Mm-hmm. Και ο Δήμαρχος υποσχέθηκε, και επειδή είμαι πρόεδρος κτηνοτροφίας και πρόεδρος εκτός οικισμού. Ναι, για τις περιοχές. Ναι, μας υποσχέθηκε ότι πρώτο θέμα είναι Ψέρμος, Τέλεντρος, θα ξεκινήσει ο Δήμαρχος από Αθήνα με ειδικούς δικηγόρους, να μπει μπροστά ο Δήμαρχος και από πίσω εμείς της Καλλίνου. Είμαστε ακριτικές περιοχές και πρέπει να σώσουμε τον νησί μας και την Ψέρμο και την Τέλεντρο. Mm-hmm. Το δικαιούμαστε αυτό, γιατί εγώ είμαι πέμπτη γενιά που έχω αυτή την περιουσία στα χέρια μου. Mm-hmm. Και δεν είμαι μοναδικός, είναι όλοι οι Καλλίνοι. Και μιλάμε για μεγάλες εκτάσεις. Για μεγάλες εκτάσεις και μεγάλες περιουσίες στον άνθρωπο. Δεν δικαιούμαστε να τις χάσουμε τώρα. Πληρώνουμε τα έφυγά μας, πληρώνουμε τα πάντα. Περάσαμε σε χρηματολόγια. Λοιπόν, θέλουμε να μπει ο Δήμαρχος τώρα μπροστά, που κανένας Δήμαρχος δεν το έχει πει. Και θα το πει απόψε ο Δήμαρχος στην ομιλία του. Δεν έχει πει κανένας το θάρρος να προχωρήσει μπροστά εκείνος και από πίσω η Καλλίνη. Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ όλους τους Καλλινιούς και πιστεύω ότι θα μας τιμήσουν με το ψύχοντος. Γιατί είμαστε μια παράταξη πολύ δυνατή, με έναν δήμαρχο πολύ δυνατό και καινούργια παιδιά μέσα στην παράταξη. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και να πάρουμε τις εκλογές. Την πενταετία που μας έρχεται για να γίνουν μεγάλα έργα στην Καλλίνο. Ευχαριστώ όλους τους Καλλινιούς και πιστεύω θα μας στηρίξουν. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, και κύριε Πονήρη. Καλό μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο αγώνα. Θυμίζω και πάλι 8 παρατέταρτο η ομιλία Γιάννη Μαστροκούκου στην Κεντρική Πλατεία, 8.30 του Δημήτρη Διακομιχάλη, 9.30 του Γιώργου Μαύρου. Και κλείνει αυτή η πολιτική αυλαία απόψε το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Αγαπητοί μου φίλοι, μείνετε μαζί μας. Είναι το τελευταίο πια μέρος αυτής της εκπομπής. Σε λίγο μαζί μας ο υποψήφιος Δήμαρχος Καλλιμνίων, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης η Κάλυμνος, αλλάζει κύριος Γιώργος Μαύρος. Ήταν όμορφο το ταξίδι αυτό της προεκλογικής περίοδου, αγαπητοί μου φίλοι. Μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε και άλλους ανθρώπους, είτε από την Καλλίνο είτε από άλλα νησιά. Κρατήθηκε ένα ωραίο πολιτικό επίπεδο στις δικές μας τουλάχιστον εκπομπές, στις τηλεόρασης Αιγαίου. Μπορώ να πω ότι υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση. Δεν υπήρξε αν αυτές οι σκληρές κόντρες και αντιπαραθέσεις άλλων προηγούμενων ετών, τουλάχιστον μέσα από τις τηλεοπτικές δικές μας εμφανίσεις. Και σιγά σιγά φτάνουμε στην πηγή. Φτάνουμε λοιπόν στην τελευταία μέρα με τις πολιτικές ομιλίες το βράδυ που θα κλείσουν αυτή την αυλαία. Και στο σημείο αυτό λοιπόν θέλω να καλωσορίσω και να έχουμε έτσι μια χαλαρή και ουσιαστική όμως συζήτηση
με τον υποψήφιο Δήμαρχο Καλλινίων, κύριο Γιώργο Μαύρο, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Η Κάλυμνος αλλάζει». Κύριε Μαύρο, καλώς ήλθατε. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλό έτσι. Μεσημέρι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον εγώ από νωρίς το πρωί είμαι εδώ για να υποδεχθώ όλους σας μέχρι αργά το μεσημέρι, λίγο πριν ξεκινήσει η συνέχεια της ενημέρωσης από το στούντιο της Ρόδου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλή δύναμη σας εύχομαι και πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω να σταθώ λιγάκι στον τίτλο της παράταξής σας, «Η Κάλυμνος αλλάζει», αλλά και στο σύνθημα «Όλοι μαζί μπορούμε». Δώστε μας το αφήγημά σας, αυτές τις λέξεις κρύβουν την πολιτική σας σκέψη. Νομίζω ότι μέσα από τις δύο αυτές εκφράσεις είναι όλο το νόημα τόσο της προεκλογικής όσο και της μετεκλογικής περίοδου, από τη στιγμή που ο καλλινιακός λαός θα επιλέξει την παράταξή μας για τα επόμενα 5 χρόνια. Η Κάλυμνος είναι το πιο ωραίο νησί όλου του Αιγαίου, όπως θέλουμε να λέμε εμείς όλοι οι Καλλίνοι, αλλά έχουμε κάποια προβλήματα τα οποία μας απασχολούν όλα τα χρόνια. Ωστόσο, μπορεί να αλλάξει. Υπάρχουν δυνατότητες για να αλλάξουμε την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί μας, αλλά για να το πετύχουμε αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί από κοινού να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, να δούμε τις προοπτικές, να δούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε ως νησί στην περιοχή μας, αλλά και γενικότερα τον ελλαδικό χώρο, και από κοινού να προσπαθήσουμε για μια καλύτερη επόμενη μέρα. Mm-hmm. Βέβαια, μέσα στο όλοι μαζί είναι οι νέοι μας, έτσι. Ο κόσμος που έξω έχει 1000 μύρια προβλήματα, αλλά και οι νέοι μας που αναρωτιόμαστε κατά πόσο ενδιαφέρον δείχνουν, ενδιαφέρονται για τις εκλογές. Αλήθεια, πώς σας αντιμετώπισαν? Κοιτάξτε, έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τους νέους, τόσο από την πλευρά του αθλητισμού που ασχολούμαι κατά κύριο λόγο, όσο και από τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες. Και όντως έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει μια αποστροφή γενικότερα προς τα κοινά και προς την πολιτική και προς όλες αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε αυτό το διάστημα. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η νεολαία του νησιού μας, παρόλο που δεν συμμετέχει, είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη νεολαία, η οποία έχει προβληματισμούς, έχει αγωνίες για το μέλλον του νησιού, και όταν βρεθείς τετ-α-τετ μαζί τους, ακούς πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην φανταζόσουν ότι μπορείς να ακούσεις από κάποια παιδιά. Και οι προβληματισμοί τους είναι βάσιμοι και οι αγωνίες τους έχουν βάση. Αγωνιούν για το μέλλον τους, αγωνιούν για το ότι αν καταφέρουν να πάνε να σπουδάσουν, που τα περισσότερα παιδιά, τα δικά μας, καταφέρουν και πηγαίνουν να σπουδάσουν, σε τι νησί θα χρειαστεί να επιστρέψουν. Ναι. Αγωνιούν για τις υποδομές του νησιού, αγωνιούν για εγκαταστάσεις ή για αθλητικές εγκαταστάσεις, για τουριστικές προοπτικές, για διάφορα θέματα τα οποία και εμάς μας απασχολούν και το έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μας το τέτοιο. Απλώς θέλουν κουβέντα. Mm-hmm. Εκεί που, αν θέλετε, είμαι λιγάκι πιο αυστηρός και τους τονίζω να το καταλαβαίνουν πολύ εύκολα, είναι στο κομμάτι της αποχής, όπου πολλοί από αυτούς, μέχρι και πριν την κουβέντα μαζί μου θα έλεγα, δεν είχαν σκοπό να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Όταν όμως βάλαμε κάποια πράγματα κάτω και συζητήσαμε και είδαμε ότι επί της ουσίας οι εκλογές της Κυριακής που μας έρχεται είναι κάτι που μόνο αδιάφορους δεν τους αφήνει, τότε αλλάζουν την άποψή τους και συντάσσονται με την παράταξή μας, γιατί βλέπουν ότι έχουν μπροστά τους έναν άνθρωπο με τον οποίο με άνεση θα μπορούν να μιλήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης δημοτικής αρχής. Έναν άνθρωπο που ήταν πάντοτε δίπλα στην νεολαία, έναν άνθρωπο που ζει με την νεολαία, έναν άνθρωπο που έχει παιδιά τα οποία είναι σε ηλικίες οι οποίες είναι κρίσιμες προκειμένου να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους, mm-hmm. και καταλαβαίνουν ότι η από κοινού προσπάθεια και συνεννόηση είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου και εκείνοι να είναι ωφελημένοι και μια δημοτική αρχή να μπορεί να παρουσιάσει ένα έργο και ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι κοντά στις ανάγκες τόσο της νεολαίας αλλά και όλου του καλλινιακού λαού, και από κοινού να γράψουμε το μέλλον για το νησί το οποίο κατοικούμε και αγαπάμε. Και σίγουρα τους δίνετε και μια εικόνα, έτσι, για να το φανταστούν όλο αυτό, γιατί θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματικά να μας αναλύσετε, έτσι, το πόσο οραματίζεστε την Κάλυμνο, την Κάλυμνο της καθημερινότητας που όλοι στις συνεντεύξεις μέσα αναφερόμαστε, και τι θα θέλατε να αλλάξετε αν βρεθείτε στο τιμόνι του Δήμου την 1η Ιανουαρίου του 2024. Ο βασικός στόχος που έχουμε ως επόμενη δημοτική αρχή είναι να κάνουμε μια Κάλυμνο πιο ανθρώπινη, που έχει να κάνει με τις ανάγκες
των κατοίκων του νησιού μας. Μία Κάλυμνος η οποία θα πρέπει να μην στερείται υποδομών. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί, στο κομμάτι υγεία και υποδομές, το οποίο μας αφορούν άμεσα και μας ταλαιπωρούν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Περιπτώσεις όπως, ας πούμε, των σκουπιδιών, περιπτώσεις όπως της ανεξέλεκτης ρήψης λιμάτων από τον βιολογικό, από την αποχέτευση βασικών ιστών του οδικού μας δικτύου και περιοχών, όπως είναι η αποχέτευση των τουριστικών περιοχών, αλλά ταυτόχρονα και με την καθημερινότητα, όπως τα λέγαμε, όπως είναι η δημοτική συγκοινωνία, όπως είναι τα ετοιμόλοπα μπαλκόνια και κτίρια τα οποία υπάρχουν γύρω μας, όπως έχει να κάνει με τις παιδικές χαρές, όπως έχει να κάνει με τα σχολεία και την καλή κατάσταση αυτών, όπως έχει να κάνει με τον τουρισμό και με τις προοπτικές τις οποίες έχουμε ως νησί, οι οποίες μας κάνουν και ξεχωρίζουμε όπου πάμε και μιλήσουμε όσον αφορά την Κάλυμνο. Οπότε, όσον έχει να κάνει, για να μην το ξεχάσω, και με τις ευπαθείς ομάδες του νησιού μας, γιατί δεν είναι μόνο οι νέοι του νησιού μας, οι νέοι προήλθαν από τις μεγαλύτερες ηλικίες. Οπότε και οι μεγαλύτερες ηλικίες θα πρέπει να λάβουν τον σεβασμό τον οποίο θα πρέπει να τους δείχνουμε μέσα από την διευκόλυνση της πρόσβασής τους οπουδήποτε χρειάζεται να πάνε, μέσα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες προκειμένου να τους τιμήσουμε και να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι τους θυμάμαι για όλα αυτά που μας έχουν προσφέρει όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπως επίσης με τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία αντιμετωπίζουν βασικά προβλήματα στη διέλευση και στην καθημερινότητά τους και θα πρέπει ένα νησί που σέβεται τον εαυτό του να προσέξει τόσο τα άτομα με ειδικές ανάγκες όσο και τους ανθρώπους με τις τρίτης ηλικίας. Και όπως επίσης έχει να κάνει με γυναίκες οι οποίες, ας πούμε, είναι έγκυες, οι οποίες θέλουν να πάρουν το μωρό τους με το καρότσι και να κυκλοφορήσουν κάτω στην πόθια ή σε οποιοδήποτε σημείο της Καλύμνου και να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ένας Δήμος θα έπρεπε πρώτιστα να έχει στο μυαλό του και στις πράξεις του και μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις να μπορέσει να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο των συμπατριωτών του. Εμείς είμαστε μια δημοτική αρχή η οποία θα μπορέσει να εστιάσει τόσο στην καθημερινότητα, να προγραμματίσει την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που μας απασχολούν όλα τα προηγούμενα χρόνια και είναι εδώ προκειμένου να συζητήσει με την κάθε Καλυμνιά και τον κάθε Καλύμνιο για το ποια είναι η βέλτιστη λύση προκειμένου τα προβλήματά μας ένα-ένα να αντιμετωπίζονται και να προχωράμε αισιόδοξα προς το μέλλον. Τι σημαίνει για σας έτσι ανάπτυξη, οι προτεραιότητες που βάζετε σκεπτόμενος τη λέξη αυτή? Είναι πάνω κάτω όπως σας το περιέγραψα προηγουμένως. Για μας ανάπτυξη, πέρα από όλα τα έργα τα οποία έχουμε πει, είναι κατά βάση η επαφή με τον κόσμο. Είναι να μπορέσουμε να σταθούμε έξω από τον Δήμο και να ασχοληθούμε με τα προβλήματα του κόσμου αλλά επί τόπου. Έχω δεσμευθεί και έχω πει σε όλες τις γειτονίες που έχω πάει ότι την επόμενη μέρα ο Γιώργος ο Μαύρος θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα βλέπουν πολύ τακτικά στις γειτονίες του. Είναι ένα πράγμα το οποίο το κάνεις είτε από χαρακτήρα, είτε από τρόπο δουλειάς, είτε από τρόπο σκέψης. Εγώ πριν οδηγηθώ στο να επιλέξω ποια λύση θα είναι καλύτερη για ένα πρόβλημα, θα πρέπει να το διαπιστώσω τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου με επιτόπου παρουσία και με συζήτηση με τους κατοίκους της οποιασδήποτε περιοχής. Είναι ένας τρόπος δουλειάς τον οποίο έχω εφαρμόσει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στον ιδιωτικό τομέα. Όπως γνωρίζετε, είμαι επιχειρηματίας. Δεν μ' αρέσει να κάθομαι ποτέ. Είμαι πάντοτε σε μία κίνηση και μέσα από αυτή την κίνηση και τη συνεχή δραστηριότητα και με την επαφή με τον κόσμο όλων των ηλικιών και των δύο φύλων, είμαστε εδώ προκειμένου να επιλέγουμε από κοινού αυτό που είναι καλύτερο για το νησί μας. Οπότε ανάπτυξη, πέρα από τα έργα, είναι η επικοινωνία. Είναι η επαφή και είναι η επιτόπου παρουσία στον τόπο του προβλήματος. Και όλοι μαζί να μπορέσουμε να βρούμε την καλύτερη λύση για το νησί μας. Αν βάζατε ένα τίτλο για να αναδείξει το πρόβλημα της Καλύμνου, ποιος θα ήταν? Το ένα πρόβλημα της Καλύμνου είναι ότι, θα έλεγα, υποτιμάμε τον εαυτό μας. Θεωρώ ότι το νησί μας θα έπρεπε να είναι διαφήμιση σε πολλούς τομείς. Το νησί μας θα έπρεπε να είναι ένα νησί το οποίο να το επισκέπτεται ο οποιοσδήποτε και να βλέπει ότι είναι όντως ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι με όλα αυτά τα προβλήματα υποδομών τα οποία αντιμετωπίζουμε τα προηγούμενα χρόνια, πάντοτε έχουμε πιστούς και φανατικούς, θα έλεγα, θαυμαστές, οι οποίοι επιλέγουν το νησί μας
κάθε χρόνο για όσα χρόνια περίπου έχουν να πατήσαν πρώτη φορά στο νησί. Έτσι. Δηλαδή, ήρθε κάποιος πριν από 20 χρόνια, τουλάχιστον 15 φορές έκτοτε έχει έρθει στην Κάλυμνο. Αποκτούν φίλους, αποκτούν δεσμούς, αποκτούν πολλοί, επιδιώκουν την περιουσία, να αγοράσουν κάτι προκειμένου να έχουν ένα πράγμα. Και καθόμαστε και σκεφτόμαστε εμείς και λέμε πώς είναι δυνατόν με τόσα προβλήματα που έχουμε, που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, να έχουμε τόσο φανατικούς θαυμαστές. Οπότε αυτό είναι αυτό που μας λέει εμάς ότι ξέρεις κάτι. Μπορείς μέσα από μία προσπάθεια να βελτιώσεις και τα μικρά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή υστερούμε, προκειμένου να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εικόνα του νησιού. Οπότε αν θέλετε, λέγοντας ποιος θα είναι ο τίτλος, θα έλεγα ότι να μην κρατάμε το νησί μας κάτω, αλλά να κάνουμε το νησί μας αυτό που πραγματικά είναι. Διαφήμιση τόσο του νησιού, διαφήμιση των ανθρώπων που κατοικούν πάνω στο νησί και διαφήμιση στον τρόπο λειτουργίας προκειμένου στην καθημερινότητά του ο επισκέπτης ή ο ντόπιος να καταλαβαίνει ότι το νησί του είναι αυτό που του αξίζει. Ξέρετε αυτό που είπατε πριν από λίγες μέρες, έτσι λίγο πριν ξεκινήσουν οι εμφανίσεις πια των πολιτικών μας, το είχε αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων. Ότι δηλαδή μπορεί οι ξένοι μας να βλέπουν τα χίλια μύρια προβλήματα, τις καθυστερήσεις, τις αναβολές, τα χίλια που συμβαίνουν, αλλά στο τέλος, με ένα μαγικό τρόπο ευτυχώς, αυτή η καλή επικοινωνία των ανθρώπων, των γεύσεων, του κλίματος, του περιβάλλοντος, τους κάνει να θέλουν να συγχωρέσουν τροποντινά όλα όσα είδαν, τα κακό σκήμενα και να ξανάρθουν. Αυτό βέβαια έρχομαι να το συνδέσω τώρα και με τα τρία παιδιά, τα κορίτσια που μεγαλώνετε, αν θέλετε να το πείτε, και να το συνδέσουμε με το τι θα θέλαμε, σε ποια Κάλυμνο, που σίγουρα σας λένε και τα παιδιά σας, θα θέλατε να μεγαλώσουν. Εννοείται. Και για να δέσω αυτό που είπατε προηγουμένως με αυτό, να πω ότι πολλοίς κόσμος έρχεται στο νησί επειδή ξεχωρίζει ανθρώπους. Αυτό. Ο άνθρωπος είναι πάντοτε η πηγή για όλες τις λύσεις των προβλημάτων, η επικοινωνία με τον άνθρωπο και ευτυχώς για όλους μας είναι πλέον γνωστό ότι ο Καλύμνος και η Καλυμιά είναι φιλόξενοι. Είναι φιλότιμοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι επερηφανευόμαστε που ανήκουμε σε αυτό το νησί. Και αυτό το καταλαβαίνει ο ξένος και οποιοδήποτε επισκέπτης, είτε σκόπιμα είτε τυχαία, βρίσκεται στο νησί μας. Πηγαίνοντας τώρα στο κομμάτι των παιδιών. Όπως γνωρίζετε, είμαι παντρεμένος με την Παρασκευή Γεωργοπούλου, τη Βιβί, όπως όλοι ξέρετε, εκπαιδευτικό του πρώτου λυκείου. Έχω τρεις πανέμορφες κόρες. Όταν κάποιος έχει παιδιά, αυτομάτως μπαίνει στη διαδικασία του να προβληματίζεται για το μέλλον. Προβληματιζόμαστε για το μέλλον γιατί όλοι θέλουμε τα παιδιά μας την επόμενη μέρα, όταν θα ανοίξουν τα φτερά τους, όταν θα πάνε και θα κάνουν τις σπουδές τους, να μπορέσουν να επιστρέψουν σε ένα νησί, να τους δώσουμε το κίνητρο να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους όπως κάναμε και εμείς κατά το παρελθόν. Ή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, όσο είναι στην Κάλυμνο και πριν να φύγουν για σπουδές, να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν όσο γίνεται πιο ισότιμα με ίδιες ευκαιρίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι παιδιά στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας. Όταν λοιπόν εγώ έχω την πρωτοκόρη μου, τη Μαρία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στη δευτέρα ηλικία, η οποία καλείται να επιλέξει ποιο θα είναι το μέλλον της όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό, η Μαρία σε συζήτηση που έχουμε κάνει μου έχει εκφράσει τον προβληματισμό της ότι πώς θα μπορέσω εγώ να γυρίσω πίσω εδώ, ή αν την ρώτησα αν είναι προτεραιότητα, μου είπε ναι, είναι προτεραιότητα, γιατί αγαπάω το νησί μου. Από εκεί και πέρα όμως το κομμάτι του τι θα κάνω κι εγώ όταν είμαι εδώ ή σε ποιο νησί εγώ θα κληθώ μετά από 15 χρόνια περίπου να μεγαλώσω κι εγώ τα παιδιά μου, τότε ένα σφίξιμο είναι αυτό το οποίο μας κυριαρχεί όλους τους γονείς. Και λέμε όλοι εμείς, και αυτός είναι, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισες, ο βασικός λόγος που εμείς και η ομάδα μας συμμετέχουμε στα κοινά. Είναι ότι βλέπουμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να βελτιωθούν και προτιμήσαμε, παρόλο που έχουμε τις δουλειές μας, παρόλο που όλοι έχουμε τις δραστηριότητές μας, παρόλο που δεν έχουμε να κερδίσουμε και δεν είναι σκοπός μας να κερδίσουμε κάτι μέσα από την πολιτική, σηκωθήκαμε από τον καναπέ, δραστηριοποιηθήκαμε, φτιάξαμε μια ομάδα προκειμένου να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τα κακό σκήμενα του νησιού μας, να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω, προκειμένου να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά την προοπτική εκείνη η οποία θα τα κάνει να αισθάνονται και καλύτερα και πιο ισότιμα και να βάλουν την Κάλυμνο στο πρόγραμμα την επόμενη μέρα αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Και έχει να κάνει με επαγγελματικό προσανατολισμό, έχει να κάνει με υποδομές,
έχει να κάνει με προοπτική στον τουρισμό, έχει να κάνει με διάφορα πράγματα που έχουν ξεκινήσει αλλά έχουν μείνει δυστυχώς στη μέση, και όλα αυτά τα πράγματα να τους δημιουργήσουν την αίσθηση ότι όντως στο νησί μας κάτι καλό γίνεται, κάτι καλό μπορεί να γίνει, και να πάρουν από εμάς την προσπάθεια και να τη συνεχίσουν τα επόμενα χρόνια. Και έτσι το νησί μας να μπορέσει να αποκτήσει την ιστορία την οποία έχει όλα αυτά τα χρόνια, να τη συνεχίσει και να δημιουργήσει ακόμα καλύτερη. Έτσι είναι, γιατί δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει κάποιον που να βρίσκεται στην ξενιτιά, έτσι, είτε στη θάλασσα. Πάμε να δούμε λίγο το Δήμο τώρα. Πάμε να δούμε εσείς πώς βλέπετε, πώς εκτιμάτε την οργάνωση του Δήμου Καλλιμνίων. Θεωρώ ότι τη θαλάζα, ας πούμε, αν ήμασταν δημοτική αρχή. Θεωρώ ότι το κομμάτι του Δήμου απαρτίζεται από υπαλλήλους οι οποίοι είναι πάρα πολύ αξιόλογοι σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις υπηρεσίες. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη σε βασικές ειδικότητες και σε βασικό προσωπικό το οποίο να μπορέσεις να διεκπεραιώσεις κάποια πράγματα όπως θα ήθελες και όσο γρήγορα θα ήθελες. Εμείς σε αυτή την πλευρά, εμείς σε αυτό το θέμα είμαστε εκείνοι που θα σταθούμε δίπλα στους υπαλλήλους. Θα τους κάνουμε ξεκάθαρο και θα θέλαμε να μας κάνουν και εκείνοι ξεκάθαρο μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι δυνατότητές τους, mm-hmm. μέχρι πού μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, προκειμένου και εκείνοι να αισθάνονται χρήσιμοι και εκείνοι να παράγουν έργο και να είναι μπροστά τους μια δημοτική αρχή η οποία θα τους υπερασπίζεται και θα τους προστατεύει σε οποιοδήποτε πρόβλημα τους παρουσιάζεται στον εργασιακό τους χώρο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αφού έχω μια ξεκάθαρη εικόνα του μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε με το υπάρχον προσωπικό, με όλους αυτούς τους εξαιρετικούς επιστήμονες αλλά και απλούς υπαλλήλους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας, να δούμε μέσα από ένα άνοιγμα το οποίο θα κάνουμε στην αγορά της Καλλίμνου όσοι επαγγελματίες άλλοι μπορούν με μορφή συμβάσεων να απασχοληθούν στο Δήμο και να καλύψουν κάποια κενά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε, ή πόσες ανειδίκευτες περιπτώσεις ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορους τομείς προκειμένου όλοι μαζί από κοινού να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ξέρετε, δεν βάζουμε ταμπέλα στους ανθρώπους, ούτε βάζουμε ταμπελάκι ότι αυτός ήταν με εκείνον και ο άλλος είναι με τον άλλο. Την επόμενη μέρα των εκλογών, εάν θέλουμε να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα, θα πρέπει να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους έχουμε στο Δήμο της Καλλίμνου ή στη ΔΕΙΑΤ ή στην ΑΝΕΚ είτε οπουδήποτε, και από εκεί και μετά, χωρίς παροπίδες και με γνώμονα την ανάγκη που πρέπει να αντιμετωπιστεί, να κάνουμε ένα άνοιγμα στην κοινωνία έξω και να προσελκύσουμε κόσμο και να εργαστεί για όσο διάστημα χρειάζεται και να μπορέσει να καλύψει ανάγκες που αυτή τη στιγμή μας εμποδίζουν να παράξουμε ένα έργο το οποίο θα είναι καλό για το νησί μας. Εδώ και ένα χρόνο περίπου ακούγαμε περί συνεργασιών, κύριε Μαύρο, έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε λιγάκι και αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε ποια βάση, ίσως και με ποιους όρους θα συνεργαζόσασταν και με ποια παράταξη, για να δούμε τελικά όντως την Καλλίμνο να αλλάζει. Νομίζω ότι η βάση της συζήτησης θα είναι το νησί της Καλλίμνου. Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για την Καλλίμνο. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι κάποια πράγματα καλά έχουν γίνει στο παρελθόν, κάποια πράγματα έχουν γίνει λάθος, αλλά προκειμένου να αντιμετωπίσουμε είτε αυτά τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου, είτε αυτά που έχουν ξεκινήσει αλλά είναι στη μέση, είτε αυτά που έχουν ξεκινήσει, έχουν ολοκληρωθεί, αλλά παρόλα αυτά δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί, τότε για να τα πετύχουμε όλα αυτά θα πρέπει να μιλάμε ισότιμα με όλους. Εμείς εδώ είμαστε μία ομάδα, μία παράταξη, η οποία δεν έχει βάλει τείχους προς οποιαδήποτε πλευρά. Είτε ο άλλος είναι αριστερός, είτε είναι δεξιός, είτε είναι κόκκινος, είτε είναι πράσινος, είτε οτιδήποτε είναι, εμείς κοιτάμε το δυναμικό της Καλλίμνου. Και πιστέψτε με, το δυναμικό της Καλλίμνου είναι πάρα πολύ αξιόλογο και βρίσκεται σε όλες τις παρατάξεις. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα δυναμικό της Καλλίμνου, το οποίο όχι μόνο μπορεί να μην βρίσκεται μόνο στην Καλλίμνου. Mm-hmm. Η Καλλίμνος έχει και πολύ αξιόλογο δυναμικό και εκτός Καλλίμνου. Mm-hmm. Έχει αξιόλογο δυναμικό στην Αθήνα, έχει στη Θεσσαλονίκη, έχει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έχει στην Ομογένεια. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές στο κομμάτι με το οποίο ασχολούνται. Εμείς λοιπόν είμαστε η παράταξη εκείνη, η οποία την επόμενη μέρα θα προσπαθήσει να συλλέξει όλες τις καλές δυνάμεις, να τις ενώσει για να μπορέσουμε από κοινού να προχωρήσουμε παρακάτω και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία μας ταλανίζουν όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Οπότε δεν θεωρώ ότι η έννοια ποια παράταξη θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Θα έλεγα ότι μετά το πέρας των δημοτικών εκλογών πάβουν οι παρατάξεις. Οπότε όποιος έχει αγνά κριτήρια και όποιος θέλει να βοηθήσει το νησί του, να είναι βέβαιος ότι θα κληθεί, άσχετα εάν ο νόμος τώρα μας δίνει τη δυνατότητα με μια ισχυρή πλειοψηφία να επιβάλλουμε όποια γραμμή εμείς θα θέλαμε να επιβάλλουμε, εμείς δεν θα το κάνουμε. Εμείς έστω και άτυπα θα σταθούμε στο σύστημα που είχαμε την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Θα καλέσουμε κόσμο από όπου και αν προέρχεται και θα προσπαθήσουμε να τον πείσουμε ότι πρέπει και μπορούμε να δουλέψουμε από κοινού. Και ότι αυτό είναι η μόνη λύση προκειμένου να πάμε παρακάτω. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτή η πενταετία που έρχεται έτσι είναι σημαντική, θέλει γνώσεις, θέλει εμπειρία, θέλει γρήγορα αντανακλαστικά και εδώ θα μας απαντήσετε αν η ομάδα σας λοιπόν τα έχει όλα αυτά, γιατί είναι και κάτι που ακούγεται στις συνεντεύξεις, έτσι. Ο άλλος πετάει το γάντι σε αυτό το κομμάτι. Θα γίνω δυσάρεστος μόνο σε μία περίπτωση, όπου τονίζεται από άλλες παρατάξεις ότι έχουν την εμπειρία και έχουν την γνώση. Και θα απαντήσω πολύ συνοπτικά λέγοντας ότι αν αυτή η εμπειρία και αυτή η γνώση έχει αυτά τα αποτελέσματα, τότε πολύ απλά δεν τη χρειαζόμαστε αυτή την εμπειρία και αυτή τη γνώση. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να βλέπουμε τις ομάδες, τι ανθρώπους έχουν μέσα και τι έχει κάνει ο καθένας στο δικό του ιδιωτικό τομέα. Ο Δήμος, να μην το ξεχνάμε, έχει σταματήσει να είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να λες ό,τι θέλεις και μπορείς να φτιάχνεις και να τάζεις ό,τι έχει περνάει από το μυαλό σου. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη επιχείρηση. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή οφείλει, όπως παίρνει, να γυρίζει πίσω. Έχει ισολογισμούς, έχει πλεονάσματα, έχει προβλήματα, έχει το ένα, έχει το άλλο. Οπότε η εμπειρία, η πολιτική αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό που μετράει. Σημασία έχει η βούληση και ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός τον οποίο βάζεις, τον οποίο μπορούμε να διασφαλίσουμε, γιατί όπως τα έχετε δει μέσα στο ψηφοδέλτιό μας, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι σε διάφορους κλάδους διοικούν πράγματα τα οποία λειτουργούν άψογα και αυτό είναι το πιο ισχυρό πλεονέκτημα για το τι μπορεί να γίνει μέσα στο Δήμο της Καλύμνου. Ο καιρός που η πολιτική με τα λόγια και τα μπαλκόνια ήταν αυτό που θα έκρινε τι θα γίνει την επόμενη μέρα των δημοτικών εκλογών, έχει περάσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Δήμο ο οποίος έχει ισχυρό ταμείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Δήμο ο οποίος μπορεί να βγάλει έξω στην πιάτσα πράγματα, χρήματα, δουλειές, μελέτες και να καλύψει ένα ευρύ φάσμα των επαγγελματιών οι οποίοι είναι στο νησί. Και αυτή τη στιγμή ο Δήμος το μόνο που δεν χρειάζεται είναι μεγάλα πολιτικά λόγια. Χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι με μεθοδικότητα, με σχεδιασμό, με γνώσεις και με εμπειρία στο κομμάτι το ιδιωτικό, στο οποίο έχουν όλοι διαπρέψει στο κομμάτι τους, να μπουν στο τιμόνι του Δήμου και από κοινού με όλο τον υπόλοιπο κόσμο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για το νησί μας. Οπότε στην ερώτηση αν μπορείτε, αν είστε έτοιμοι, είμαστε απόλυτα έτοιμοι και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα πάμε καλά. Και θα πάμε καλά γιατί έχουμε ένα βασικό πλεονέκτημα. Δεν μπορούμε να μην κοιτάμε τον συμπατριώτη μας στα μάτια. Έχουμε αυτό το ελάττωμα. Όταν κοιτάμε στα μάτια κάποιον, δεν μπορούμε να του πούμε ψέματα. Και αυτό κάναμε σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και αυτό θα κάνουμε και την επόμενη μέρα ως επόμενη δημοτική αρχή του νησιού, ότι θα κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια και μαζί θα προχωράμε παρακάτω. Από υποψηφίους δημοτικούς σας συμβούλους διέκρινα όλες αυτές τις μέρες έτσι μια ευαισθητοποίηση και στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι από το πρόγραμμα της κοινωνικής πολιτικής της παράταξής σας. Στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής έχουμε αναπτύξει διάφορα θέματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Αν θέλετε μπορώ να επικεντρωθώ σε 2-3 προκειμένου να ξαναθυμίσω στον κόσμο. Έχουμε τονίσει καταρχάς ότι η παράταξή μας την επόμενη μέρα θα προβεί στην αγορά ενός μικρού ασθενοφόρου, το οποίο μαζί με μία μηχανή η οποία θα παρακολουθεί στο ΕΚΑΒ, προκειμένου να αποκτήσουμε συντομότερη πρόσβαση στις γειτονιές τις απομακρυσμένες του νησιού μας. Αυτό σε συνδυασμό με την προσπάθεια να δημιουργήσουμε μία μικρή παρακαμπτήρια οδό από την περιοχή της Αγίας Τριάδας, η οποία να καλύψει όσο γίνεται τα σπίτια της Υπαπαντής και της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Στεφάνου, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα σε περίπτωση υγείας.
Έχουμε δεσμευθεί ότι θα περιορίσουμε τα τιμολόγια, το κομμάτι της ΔΕΙΑΚ, προκειμένου να εξελαφρώσουμε λίγο τους ανθρώπους που έχουν ειδικά προβλήματα και αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά, να δούμε στη βάση την ορθολογιστική τι είναι το περιθώριο που έχουμε να κάνουμε, προκειμένου να βγάλουμε λίγο βάρος από πάνω τους. Έχουμε δεσμευθεί στο κομμάτι όλων των εποχιακών υπαλλήλων, οι οποίοι εργάζονται στις τουριστικές περιοχές, ότι θα υπάρχει μία κάρτα δωρεάν μετάβασης στο χώρο εργασίας τους, προκειμένου να μπορέσουν να πάνε και στην ώρα τους, να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις οι οποίες τους καλούν για να δουλέψουν και να γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους, χωρίς να καταβάλουν περίπου το μισό μισθό από αυτόν που παίρνουν κάθε μήνα σε μεταφορικά μέσα. Να πω εδώ ότι θα πρέπει να πούμε ένα μπράβο και συγχαρητήρια σε αρκετούς συμπατριώτες μας ταξιτζίδες, οι οποίοι βλέποντας και ξέροντας την ανάγκη, πολλές φορές από κοινού είτε έκαναν πολύ καλύτερη τιμή για μια μεταφορά ενός υπαλλήλου στις τουριστικές περιοχές, είτε εντελώς δωρεάν, πολλές φορές βοήθησαν προκειμένου να καταλάβουν, να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έβλεπαν ποιο είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Οπότε μια δημοτική αρχή η οποία σέβεται τον κόσμο, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα οικονομικά, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει είναι να τους διαβεβαιώσει ότι και στην ώρα τους θα είναι στη δουλειά τους, αλλά και δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν τίποτα, προκειμένου όλος ο μισθός, ό,τι έχουν συμφωνήσει με τους επιχειρηματίες στους οποίους δουλεύουν, να πηγαίνει στις ανάγκες του σπιτιού και στην καθημερινότητά τους. Εμείς έχουμε δεσμευθεί επίσης ότι μέσα από την ΑΕ, όπου προκύπτουν ανάγκες τακτικά μέσα στον χρόνο, θα βάλουμε ως προτεραιότητα να αξιοποιήσουμε ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από ολοκλήρωση προγράμματος απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. Mm-hmm. Οποιοςδήποτε θέλει να πάει στην Κρήτη ή σε οποιοδήποτε άλλο κέντρο και να παρακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι στο πώς θα γυρίσει στην πατρίδα του και θα βγάλει το στίγμα από πάνω του. Προκειμένου για να τον κοιτάνε όλοι και να λένε ότι το παιδί είναι μια χαρά, μπορεί να δουλέψει, μπορεί να φτιάξει την οικογένειά του, μπορεί να φτιάξει τη ζωή του, δεν είναι βάρος ούτε στην οικογένειά του, ούτε στην κοινωνία. Και εδώ έρχεται ένας Δήμος, ο οποίος πρέπει να μεριμνά για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και εμείς λέμε ότι όπου μπορούμε και όποιο παιδί προέρχεται από την ολοκλήρωση του προγράμματος απεξάρτησης εκεί, θα έχει προτεραιότητα στις συμβάσεις αυτές της ΑΕ, προκειμένου να ενταχθεί ομαλά πίσω στην κοινωνία και να δώσει και να φτιάξει πάλι την ζωή του. Mm-hmm. Υπάρχει μια σειρά από προγράμματα, νομίζω ότι έχουν αναρτηθεί τα περισσότερα, τα οποία από τη στιγμή που εμείς αναρτούμε κάτι στο διαδίκτυο ή από τη στιγμή που το έχουμε αναφέρει στις ομιλίες μας, και με άξονα αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι έχουμε το πλεονέκτημα για τον κόσμο, το ελάττωμα αν θέλετε πολλές φορές, ότι όταν σας κοιτάμε στα μάτια και σας λέμε κάποια πράγματα, είναι πολύ δύσκολο μετά να μην τα ακολουθήσουμε. Έτσι. Και αυτό το έχουμε αποφασίσει ως ομάδα. Mm. Και αυτό είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε συνέχεια. Οπότε, λέγοντας κάποια πράγματα σε όλες τις ομιλίες, σε όλες τις δημόσιες παρουσίες, σε όλες τις κατηδίαν συζητήσεις που έχουμε κάνει, είτε με επιχειρηματίες, είτε με απλό κόσμο, είτε με μαθητές, είτε με νεολαία, είτε με φοιτητές, είτε με ναυτικούς, είτε με οποιονδήποτε, αυτά που σας έχουμε πει είναι αυτά τα οποία θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Mm. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Δεν μπορώ βέβαια να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση αν δεν πούμε και δύο λόγια για τη σκέψη σας για τον τουρισμό. Ένα μεγάλο μας στοίχημα και ένα μεγάλο κεφάλαιο για κάθε νησί και όχι μόνο. Στο κομμάτι του τουρισμού, όπως έχουμε ξαναπεί, βάζουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε να κάνουμε με την καθημερινότητα του τουρισμού και έχουμε να κάνουμε με τη στοχοθεσία του τουρισμού. Θα μιλήσω λίγο γενικά, αλλά νομίζω ότι όλοι θα καταλάβετε. Εξάλλου βλέπετε ότι μέσα στην ομάδα μας έχει ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το χώρο του τουρισμού και αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεντρώσει αρκετές προτάσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε και απλά περιμένουμε να δοθεί η ευκαιρία εκείνη προκειμένου να ξεκινήσουμε, συλλέγοντας και από άλλες παρατάξεις ανθρώπους αξιόλογους οι οποίοι και αυτοί προέρχονται από το χώρο του τουρισμού. Στο κομμάτι της καθημερινότητας του τουρισμού, όπως έχουμε δεσμευθεί, ο τουρισμός στην Κάλυμνο ξεκινάει από το πώς φτάνει στην Κάλυμνο, πόσο χρόνο
απαιτεί να φτάσεις από το σπίτι σου στην πατρίδα σου, να φτάσεις στο νησί. Σωστό. Οπότε δεσμευθήκαμε ότι θα βελτιώσουμε τη συνδεσιμότητα του νησιού. Ο στόχος μας είναι ο τουρίστας, ο οποίος έρχεται στο νησί του, να μπορέσει να έρχεται όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και αυτό θα γίνει σε συνεννόηση τόσο με την άλλη εταιρεία, η οποία αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται στη γραμμή μας τη χάρη Κάλυμνος, αλλά και από μόνοι μας, φροντίζοντας ο κάθε ένας ο οποίος έρχεται, έχει σκοπό να έρθει στο νησί και να έρχεται και να φεύγει με τρόπο ο οποίος να είναι και άνετος και ασφαλής, αλλά και γρήγορος, που είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια. Από εκεί και μετά, στην καθημερινότητα, εντάσσουμε πράγματα όπως είναι η δημοτική συγκοινωνία. Έχουμε τονίσει ότι θα φροντίσουμε, όχι με την αγορά με leasing, όπως είπε χτες ο πρώην δήμαρχος, δεν υπάρχει αγορά με leasing, αλλά με leasing να πάρουμε δύο λεωφορεία, τα οποία θα τοποθετηθούν στο κεντρικό ιστό, στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Καλύμνου, προκειμένου ο τουρίστας ή ο συμπατριώτης μας να ξέρει και πότε θα φύγει και πότε θα φτάσει, και γενικότερα τα δρομολόγια να τηρούνται όσο γίνεται απαρέγκλιτα. Από εκεί και μετά, καθαριότητα. Να εξηγήσουμε βέβαια κομμάτι στον κόσμο ότι σας φέραμε βέβαια εδώ σήμερα, αλλά η κόπωση όλων των ημερών, οι μετακινήσεις βράδια, μέρα, έφεραν και ένα κρυολόγημα. Έτσι. Είμαστε μια χαρά, καλά. Είμαστε δυνατοί, έτσι. Είμαστε όρθιοι και είμαστε εδώ για να παλέψουμε όσο μπορούμε 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο. Έτσι, μπράβο. Οπότε κρυολογήματα, συνάχεια, δίχας και οτιδήποτε δεν είναι φυσικά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μας σταματήσουν. Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, θα το κάνουμε και διαβεβαιώνουμε τους συμπατριώτες μας ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε στην καθημερινότητα, εντάσσουμε την καθαριότητα. Η καθαριότητα των τουριστικών περιοχών αποτελεί ένα πολύ βασικό κριτήριο της άποψης της οποίας θα πάρει οποιοδήποτε επισκέπτης έρθει στο νησί, ο οποίος θα πρέπει να δει και γυναίκες να καθαρίζουν στο δρόμο, και ασβεστομένες στους τοίχους, και ασβεστομένα και κλαδεμένα τα δέντρα, και χώρος να μπορεί να παρκάρει, όπου είναι ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις τουριστικές περιοχές, και γενικότερα να δει ότι το νησί είναι περιποιημένο. Αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία θα ξεκινάει πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Θα είναι και ο Δήμος πρωτεργάτης, θα έρθει ο ίδιος ο Δήμαρχος να κάνει το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας, και από κοινού με τις επιχειρηματίες της περιοχής, με τους γείτονες που κατοικούν εκεί, με φορείς όπως είναι σύλλογοι, εθελοντές και όλοι αυτοί, οι οποίοι έχουν δείξει ότι θέλουν να προσφέρουν στο νησί, να έχουμε ένα αποτέλεσμα όπως θα θέλαμε να έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή μια Κάλυμνο καθαρή, μια Κάλυμνο φρέσκια, μια Κάλυμνο η οποία θα καλεί τους επισκέπτες αλλά και τους ντόπιους να δούνε ότι έχουμε ένα πολύ όμορφο νησί. Mm-hmm. Στο κομμάτι των παραλίων, εμπλουτισμός με άμμο όπου μας δίνεται η δυνατότητα. Έχουμε πανέμορφες παραλίες οι οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τη μία χρονιά έχουμε, την άλλη χρονιά δεν έχουμε. Έχουμε έρθει σε επαφή με πανεπιστήμια της Αθήνας. Δεν είναι πλέον η λύση το να πάρουμε μόνο άμμο και να τη ρίξουμε σε μία παραλία ή να τη μεταφέρουμε από εδώ και να πάμε εκεί. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν εξελιχθεί. Είμαστε εδώ και τα παρακολουθούμε. Τα οποία είναι προγράμματα τα οποία επιδοτούνται. Χρηματοδοτούμε τα προγράμματα από την Ευρώπη, τα οποία δεν έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά επί της ουσίας υπάρχουν κάποιες τεχνικές πλέον, οι οποίες θα μας επιτρέψουν τόσο στο Καντούνι, όσο και στο Μασούρι, που είναι βασικές παραλίες για τον τουρισμό μας, να έχουμε μια εικόνα όπου ο τουρίστας θα πηγαίνει στην παραλία και θα μπορεί με ασφάλεια να μπαίνει μέσα και όχι να φοβάται μην πατήσει μια πέτρα και γυρίσει κάποιο πόδι ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πάθει, αλλά να έχει μια παραλία η οποία να είναι αντάξια του υπόλοιπου φυσικού περιβάλλοντος το οποίο τον περιβάλλει. Επίσης στην παραλία αυτή, όπως είναι στα Κασόνια, όπως είναι στον Πλατεία Λό, θα πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα της προσβασιμότητας. Όλοι θα πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν και να κάνουν ένα μπάνιο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Θα φροντίσουμε τόσο στην περιοχή στα Κασόνια, όπου είναι μια παραλία η οποία είναι πάρα πολύ επισκέψιμη, mm-hmm. να ξαναδημιουργήσουμε αυτό που είχε γίνει μια χρονιά παλιά, αλλά μετά δυστυχώς εξαφανίστηκε ο εξοπλισμός, να μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος τρίτης ηλικίας ή με ειδικές ανάγκες ή με οποιοδήποτε πρόβλημα εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή να μπορέσει αξιοπρεπέστατα και χωρίς να εξαρτάται από κάποιον άλλο να πάει και να κάνει το μπάνιο του και να μπορέσει να αυτό. Αυτά είναι τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με καθημερινότητα. Από εκεί και μετά πηγαίνουμε στα πιο μεγάλα κομμάτια, τα οποία άλλα είναι
ενδιάμεσες χρονικά λύσεις, αλλά είναι πιο μακροπρόθεσμες. Ενδιάμεση λύση θεωρούμε ότι πρέπει να προβούμε στην έρευνα και έχουμε αυτή τη στιγμή μία-δύο προτάσεις στο μυαλό μας για εξέβρεση χώρων πάρκινγκ σε περιοχές των τουριστικών περιοχών. Γνωρίζετε πολύ καλά τι γίνεται στην περιοχή των Μυρτιών, γνωρίζετε πολύ καλά τι γίνεται στην περιοχή του Μασουριού, όπου έχουμε μία εικόνα όπου ο πεζός δεν μπορεί να περπατήσει. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε στο μυαλό μας ήδη τρεις περιοχές, τρία οικόπεδα μεγάλα. Το ένα μάλιστα ήταν να αγοραστεί. Τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί από ό,τι ξέρουμε η διαδικασία ακόμα. Προκειμένου να αξιοποιηθούν από το Δήμο είτε μέσω αγοράς είτε μέσω ενοικίασης, προκειμένου τα αυτοκίνητα να φύγουν όσο γίνεται περισσότερο από το δρόμο και χωρίς να έχει κάποιος τον προβληματισμό στο πού θα παρκάρει, να μπορεί να επισκέπτεται αυτές τις περιοχές και να βλέπει και μια διαφορετική εικόνα από ότι να βλέπει αυτοκίνητα παρκαρισμένα παντού. Αυτό είναι ένα ενδιάμεσο πρόβλημα σε χρόνο. Ένα άλλο είναι μια στοχοθεσία, που να μπορέσουμε να απομακρύνουμε τους στήλους της ΔΕΗ από όλες τις τουριστικές περιοχές. Διότι το ντεκόρ, αυτό που μπορεί να δει ο τουρίστας, είναι φανταστικό. Να δει μια τέλενδο, να δει μια θέα ενός νησιού το οποίο δεν τσιγκουνεύεται να προσφέρει ομορφιές στους επισκέπτες σου και να έχεις κολόνες της ΔΕΗ, οι οποίες αυτή τη στιγμή και καλώδια, οι οποίες να καλύπτουν όλη αυτή την ωραία, ας πούμε, κατάσταση που έχει ο επισκέπτης μπροστά στα μάτια του. Είναι κάτι που σε συνεργασία με τη ΔΔΕ, σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, είτε για οικόπεδα είτε οτιδήποτε, μπορούμε από κοινού να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε. Πολύ δε περισσότερο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό σε μεμονωμένες περιοχές, όπως είναι, ας πούμε, η Τέλενδος, ή όπως είναι η Ξέρημος, ή όπως είναι ο Εμποριός ή τα Σκάλια ή οι άλλες περιοχές αυτές. Προκειμένου να αναδείξουμε την ομορφιά η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζει και μόνο αυτούς τους προορισμούς. Και πάμε σε λίγο πιο μεγάλες για να το κλείσω το κομμάτι αυτό, γιατί μπορούμε να μιλάμε ώρες. Απλά διαλέγω επιγραμματικά κάποια πράγματα, το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και ποιος είναι ο προγραμματισμός μας, που έχει να κάνει με την αποχέτευση των τουριστικών περιοχών. Σίγουρα είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει να πει κάτι οποιοδήποτε από τους άλλους υποψήφιους οι οποίοι κατεβαίνουν στις εκλογές. Όλοι είχαμε τη δυνατότητα να διαδραματίσουμε ένα ρόλο θετικό προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, δυστυχώς, και εκείνοι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα μέσα από τη ΔΕΙΑΚ να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Για μας αποτελεί προτεραιότητα. Υπάρχουν 6 καινούργιες μέθοδοι, οι οποίες μπορούμε να ακολουθήσουμε. Δεν είναι υποχρεωτικό να ξεκινά ένα δίκτυο από τον Εμποριό και να καταλήγει στα Γιαλοχώραφα. Υπάρχουν διάμεσα στάδια, υπάρχουν καινούργιες λύσεις πιο σύγχρονες και θα πρέπει να στοχεύσουμε περιοχές μεμονωμένα. Αργινόντα, Σκάλια, Εμποριός. Μασούρι, Μυρτιές, Αρμεός, Γαδουρόρχος, Μελιτσάχας, σαν μία ενότητα. Καντούνι, Ελιές, Πλατή Γυαλός, οι άλλες περιοχές. Οπότε να στοχεύσουμε και μεμονωμένα να αρχίσουμε να δημιουργούμε καταστάσεις για ορθολογιστική χρήση των υπολοιμάτων, των λοιμάτων. Αυτά είναι τα καθημερινά, κάποια είναι τα μεσαία και κάποια είναι τα μακροπρόθεσμα. Τι θα προλάβουμε? Τα καθημερινά θα τα προλάβουμε. Τα μεσαία, κάποια από αυτά θα τα προλάβουμε, κάποια από αυτά θα τα δρομολογήσουμε. Τα μεγάλα, αν είμαστε τυχεροί και πάνε όλα καλά, θα τα φέρουμε τουλάχιστον μέχρι τη μέση. Και ας είναι οποιοδήποτε ο επόμενος δήμαρχος ή οποιαδήποτε δημοτική αρχή, εάν δεν είμαστε εμείς, ξανά, η οποία θα το ολοκληρώσει. Και αυτό τώρα μου δίνεται πάσα, γιατί φτάνουμε στο τέλος αυτής της κουβέντας, κύριε Μαύρο. Και αν θυμάμαι καλά, γιατί τώρα είναι η ώρα να κάνετε και το κάλεσμά σας προς όλο τον κόσμο και να τους καλέσετε και απόψε που είναι η κεντρική τελευταία πολιτική ομιλία, αλλά και να θυμίσω κάτι που έχετε πει ήδη, ότι δηλαδή να δοκιμάσουν την παράταξή σας, να δοκιμάσουν δήμαρχο τον Γιώργο Μαύρο και ας είναι για την πενταετία αυτή που έρχεται μπροστά. Έτσι, εγώ, θα πω ότι δεν είναι να μας δοκιμάσουν. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο καλλινιακός λαός έχει μπροστά του δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να συνεχιστεί με ελάχιστες παραλλαγές μία κατάσταση όπως την ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, και απ' την άλλη είναι να επιλέξει μία λύση η οποία χωρίς βαρύδια από το παρελθόν, με γνώση
με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να οργανώσουν μια κατάσταση και να τον οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα, να τις δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσει το νησί παρακάτω. Οπότε για μας θεωρητικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν διλήμματα. Είναι ή θα μείνουμε σε αυτά που έχουμε ή θα αλλάξουμε και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί για να δούμε μια καλύτερη μέρα. Οπότε δεν το θεωρώ δοκιμασία. Αυτή τη στιγμή στις πατριώτες μας θα πρέπει να αισθάνεστε τη σιγουριά ότι έχετε απέναντί σας μια επόμενη δημοτική αρχή η οποία θα σταθεί δίπλα σας. Θα σας κοιτάει στα μάτια, δεν θα έχει να κρύψει τίποτα από το παρελθόν, δεν θα έχει καμία προσωπική βλέψη και θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ομάδα προκειμένου το νησί, η γειτονιά σας, τα προβλήματά σας, η καθημερινότητά σας να βρουν λύση και απαντήσεις. Και είμαστε εδώ αυτά και έχουμε δεσμευθεί όλοι μεταξύ μας ότι θα το κάνουμε χωρίς να λέμε ψέματα. Χωρίς να λέμε ότι μπορεί να γίνουν όλα. Είναι σίγουρο ότι κάποια πράγματα από αυτά που έχουν πολλοί συμπατριώτες μας μπορεί και να μην μπορούν να γίνουν. Είμαστε εδώ για να σας πούμε τι μπορεί να γίνει και να σας πούμε τι δεν μπορεί να γίνει. Αλλά να είστε σίγουροι ότι αυτά που μπορούν να γίνουν θα γίνουν. Θα γίνουν γιατί θα είναι προϊόν μιας συζήτησης, μιας συνεργασίας, η οποία θα ξεκινάει από το Δήμο και θα καταλήγει σε όλες τις κοινωνικές ομάδες του νησιού μας. Σε όλους τους ανθρώπους Καλλίνους οι οποίοι αγαπάνε την Καλλίνο και δεν μένουν στην Καλλίνο. Σε όλους όσους επιθυμούν είτε είναι εκτός Καλλίνου να βοηθήσουν το νησί της Καλλίνου. Θα είναι προϊόν μιας δημοκρατικής συνύπαρξης η οποία δεν θα έχει τείχους και αποκλεισμούς. Οπότε στη βάση αυτή σας καλώ όλους να μας στηρίξετε στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Όχι γιατί είμαστε όμορφοι, όχι γιατί τα λέμε όμορφα, αλλά γιατί μπροστά σας έχετε μια δημοτική παράταξη η οποία είναι έτοιμη να προχωρήσει το νησί ένα βήμα παρακάτω. Και αυτό θα το κάνουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό σας καλούμε να μην έχετε διλήμματα. Την Κυριακή των εκλογών το πρωί θα πάτε, θα ξυπνήσετε, θα πιείτε τον καφέ σας και μετά θα πάτε και θα αποφασίσετε την αλλαγή στο νησί. Αλλαγή στο νησί έχει η παράταξη «Η Καλλίνος αλλάζει». Ο υποψήφιος δήμαρχος ο Μαύρος ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που τον βλέπετε συνέχεια και κάθε μέρα μπροστά σας. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους μπορεί να μην αρέσει, άλλοι τον λατρεύουν, άλλοι μπορεί να μην τον λατρεύουν, αλλά όλοι μπορούν να πούν ότι αυτός ο άνθρωπος όταν βάλει κάτι στο μυαλό του θα το κάνει. Και αυτή τη στιγμή θα το κάνω για το καλό του νησιού. Και έχουν και κατάλληλους συνεργάτες προκειμένου από κοινού να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εκμεταλλευτείτε μας. Την Κυριακή ψηφίστε την αλλαγή στο νησί μας. Η απόφαση της Κυριακής θα μας δεσμεύσει για 5 χρόνια. 5 χρόνια είναι πολλά. 5 χρόνια είναι μια χρονική διάρκεια η οποία κάποιοι άλλοι δεν έκαναν τίποτα. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα δείτε τη διαφορά από το πρώτο εξάμηνο της θητείας μας και θα βλέπετε προοδευτικά να συμβαίνουν πράγματα στο νησί μας τα οποία λέγατε «Μα γιατί δεν έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια». Βλέπετε νησιά τα οποία είναι μικρότερα και τα οποία προχωράνε, εξελίσσονται, βελτιώνονται, αλλαγές και λένε «Αναρωτιέστε, τι γίνεται, είναι άλλο νησί η Λειψή, είναι άλλο νησί η Τήλος, είναι άλλο νησί η Αστυπάλια». Όχι, δεν είναι άλλο νησί. Αλλά έχουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει στο πλάι τα όποια προβλήματα προσωπικά ή οτιδήποτε άλλο έχουν στο μυαλό τους και έχουν πει ότι 5 χρόνια θα δουλέψουμε. Και αυτή τη δουλειά είμαστε εδώ εμείς για να την προσφέρουμε στο νησί μας. Εκμεταλλευτείτε μας. Αν έχετε ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή πηγαίνει πρώτη δημοτικού, στις επόμενες εκλογές θα τελειώνει το δημοτικό και θα πηγαίνει γυμνάσιο. Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν έχετε ένα παιδί το οποίο είναι πρώτη γυμνασίου, στις επόμενες εκλογές θα δίνει πανελλήνιες. Οπότε της Κυριακής η απόφαση είναι μια απόφαση που θα μας δεσμεύσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε η καλύτερη λύση και χωρίς διλήμματα είναι πηγαίνω την Κυριακή 8 Οκτωβρίου, ψηφίζω την παράταξη «Η Καλλίνος αλλάζει» για να αλλάξει το νησί, ψηφίζω για δήμαρχο τον Γιώργο τον Μαύρο. Μαζί θα τα αλλάξουμε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαύρο. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Και βέβαια απόψε 9:30 είναι η κεντρική πολιτική σας ομιλία στην κεντρική πλατεία Καλλίμνου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Αγαπητοί μου φίλοι, ήταν ένα ταξίδι που τέλειωσε σε αυτό το σημείο, γιατί την Κυριακή μπορεί να υπάρχει το πρόγραμμα φυσικά,
Αλλά τη Δευτέρα, όταν θα επιστρέψουμε το μεσημέρι εδώ στην εκπομπή μας, θα έχουμε να πούμε πολλά ενδιαφέροντα και να μεταφέρουμε πάρα πολλά σχόλια και πάρα πολλές συνεντεύξεις. Καλή συνέχεια και καλή ψήφο σε όλους.